Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Παγκόσμια μέρα λέει σήμερα για δράση κατά της μικρανίας, Κωνσταντίνε, και νομίζω ότι έχουμε ήδη το γιατρικό, έτσι. Πας, χτυπάς 3 Μπακάρντι, πίνεις δύο μπυρόνια νωρίτερα, έρχεσαι, χτυπάς και μια πρασόπιτα νωρίς και τελείωσε η μπουγάδα. Δεν είχα ποτέ οι μικρανίες. Δεν είχες. Είναι σήμερα η μέρα δράσης για την μικρανία. Πονοκεφάλους είχες. Κάθε μέρα και μια βλακία βγαίνει να πούμε, εντάξει. Σήμερα γιορτάζει και ο αυτόνομος. Χρόνια πολλά να πούμε. Είναι αυτόνομος. Θύρα 10. Θύρα 10. Έχεις κανένα φίλο ποτέ αυτόνομο? Βέβαια, το βουνό, το Ηρακλειδιά. Το βουνό, αυτόνομο το λένε. Όχι, ρε, αυτόνομο. Στην αυτόνομη θύρα 10 ήταν. Α, ναι. Σαν θύρα γιορτάζει δηλαδή. Ο αυτόνομος πάντως. Το πήρα τηλέφωνο χθες, πήγα στο Τριάδι εκεί με τον Μούχαλη να πούμε. Το ρεπορτάζ. Ναι. Έτρεχε το ρεπορτάζ, ρε. Ναι, και. Ολόκληρο βουνό που είναι. Ο αυτόνομος. Εχείρηση κολικοειδίτη. Εντάξει, φίλα, μην κάνει. Τι ομάδα είναι αυτός, Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέα, το βουνό. Εντάξει, ο Ηρακλειδέα είναι να βγάλει το σκουλίκι από μέσα. Αυτή κατά με τον Άρη τα έχουν καλά. Τα έχουν βρει μαμά κόρη. Μαμά κόρη τα βρήκαν. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Μαμά με την κόρη μπορεί να μαλώσει το πρωί. Ναι, και το βράδυ να πίνουν καφέ. Να ανάμεσα να ανακατευτεί. Το απόγευμα θα πούνε εσύ φτε. Σωστό. Ναι, μην ανακατευτεί. Όσοι ηλίθιοι άντρε. Δώσε το πρώτο κοινωνικό συμβουλή. Βλέπει να μαλώνει μια μάνα με την κόρη, χιδέα να μιλάει με την και πάνε να μπουν στη μέση, ο βλάκας θα φταίει. Αυτός θα φταίει. Εμείς θα φταίμε δηλαδή. Θα φταίει ο βλάκας. Πες μια καλημέρα τον κόσμο τώρα, έτσι μια πρωινή ζόρικη. Τι καλημέρα να το πω. Μάγικη του Μπιώτικη καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Mm. Έχουμε ραπ, έχουμε κούλ, έχουμε καζαμπάκι. Και κάθε μέρα θα έχουμε ένα σοφό. Θα έχουμε ένα σοφό. Ένα σοφό. Λοιπόν, μάνα κόρη μαλώνουν. Μάνα κόρη μαλώνουν. Δεν μπαίνει στη μέση. Μπήκε στη μέση, βρήκε στον πελάτη. Τελείωσε. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι αν μαλώσει εσύ το παιδί, το δικό σου το μάλλον θα το θυμάται του μπαμπά. Τη μαμά σου ξεχνάει στο δευτερόλεπτο. Ναι. Είναι η τριβή που έχουν εδώ εντωμεταξύ. Εσύ το μαλώνει τώρα, Αχιλέα. Το μαλώνω. Αν είχε κόρη. Αν είχε κορίτσια, το μάλλον. Όχι. Όχι. Να σου πω γιατί με βλέπω όπω είμαι στη Λορέν. Ναι. Τώρα να μπει σκυλάκι. Έχω και το ρίο τώρα, έχω και ένα πουλάκι στο σπίτι. Ναι. Έχω και ένα πουλάκι. Αρσενικό. Αρσενικό πουλάκι, ο ρίο. Ποιο το πήρε? Εγώ. Πλάκα κάνεις. Το πήρα στη Τζέννη χθες, είχαμε επέτειο. Αλλά έχεις ένα πουλάκι δικό σου, πήρες και άλλο δύο. Αυτά τα πουλιά να έχει. Δύο πουλιά έχει. Μια χαρά, δεν χρειάζεται άλλα πουλιά. Ένα ωρίο, ένα εγώ και τελειώσαμε. Τώρα που πεις για γνωμικά, να βάλουμε και ένα quiz κατευθείαν. Θα λες το γνωμικό, εγώ θα λέω ένα quiz. Εντάξει, ναι. Είμαστε αμπτάλιδες. Είμαστε. Είμαστε, χάνουμε και τσαπατσούλιδες. Αμπλαούμπλες. Αμπλαούμπλες. Είμαστε σκουντούφλιδες. Ναι. Λοιπόν,
πόσο χρόνο από τη ζωή μας χάνουμε συνολικά ψάχνοντας να βρούμε αυτά που χάνουμε. Κλειδιά, τηλεκοντρόλ, γυαλιά, με ποτήρια. Τώρα τι έχασα εγώ. Τι έχασες. Γι' αυτό τώρα μου έδωσε ρέθισμα. Με έδωσε η Αλέκα η λογίστρια το έμφυα. Το άφησε στη μαρμίτα, το πήρα εγώ το βράδυ. Ήπια τα μπακάρτι με το μούχαλι. Το ξέχασες. Δεν ξέρω πού είναι. Πού έχει πάει το έμφυα. Είδες σε κάνετε. Πόσο χρόνο λες να χάνουμε από τη συνολική μας ζωή ψάχνοντας διάφορα πραγματάκια. Τουλάχιστον 3 χρόνια, 4. Την απάντηση θα τη δώσουμε στο τέλος του μήνου γιατί ο Καζαμπάκας μας την είπε και δεν γουστάρα μας του λέει αυτό εδώ μάουμα των χολητών. Το άλλο ημίωρο θα έχω κι άλλο. Αυτό ή το έχει ή δεν το έχει. Το έχω τελείω. Ναι. Α, αυτό το έχω εγώ. Κάποιοι άνθρωποι που πήρε. Έχασα πάλι τα γυαλιά μου, δηλαδή πάνω από μισό χρόνο. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ τακτικοί. Τακτικοί. Δηλαδή δεν χάνουν πράγματα, είναι πάρα πολύ, α πούμε, τιτίζιδες. Τιτίζιδες και τα λοιπά. Ναι. Μετά, άμα πάνε 72 χρονών και 70 και αρχίζουν και τα χάνουν, είναι. Τρελαίνονται. Καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Α, ότι χάνει το μυαλό, πάει στο Αλσχάιμερ και τα λοιπά. Ότι αρχίζει και ξεχνάει και κάνει και ράνει. Τυχώς δεν το έχουν όλοι όμως. Αν τώρα είσαι κανένα σελεμέ σαν και εσένα και σαν και εμένα. Εγώ τρελός. Δεν θα πάρουν σελεμές ολκής. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ πιστεύεις τώρα εμείς εγώ σε Αλσχάιμερ. Ναι. Θα καταλάβουν οι άλλοι τι. Όχι, ρε φίλε. Θα το θεωρήσουν. Μα τον εαυτό σου χάνει. Πλάκα με κάνει. Εγώ παίρνω γυαλιά και ανά τρεις μήνες θα ψάχνω να πάρω καινούργια. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Καλά μου τα γυαλιά τα χάνω στους καυγάδες. Πέφτουν μπουγιές, φεύγουν τα γυαλιά. Επεργύρνα στους καυγάδες πίσω να τα βρεις αγόρι μου. Αλλά τώρα που είπες για 71-72 και που είναι και ο δικός μου ο φάδερ, ρε φίλε, μια ζωή, ό,τι έπαιρνε το άφηνε ακριβώς μετά στη θέση του. Και δεν έχει χάσει ποτέ. Ό,τι έχει χάσει, του κλέψαν κανένα δύο φορές κάτι πράγματα το οποίο είχε πάρει, ήταν χάλια κανένα δύο εβδομάδες. Δεν βλεπόταν. Πώς γίνεται εγώ να έχω χάσει πράγμα. Τρελαινότανε. Λες και έκανε το μεγαλύτερο εκμε. Εμείς χάνουμε πράγματα για ψιλοπίδημα. Λοιπόν, πόσο χρόνο λες, 3 χρόνια. 3 χρόνια από πίσω. 3 χρόνια από τη ζωή μας συνολικά να ψάχνουμε. Άμα πας 75 που είναι ο μέσος όρος. Εκεί. 74, ένας άντρας πόσο ζει. Αν πας μια κολόνα θα δεις τον αγαπητό πατέρα, αδερφό. Δεν μου λες. Σύζυγο και θείο. Επειδή είπες άμα λόγια. Χαράλαμπο, ξέρω εγώ, Αυγερινό. Ναι, Χαράλαμπο, 72 χρόνια, 77 χρόνια, 75 χρόνια. Τι έβαλες Αυγερινό μέσα. Τώρα τελευταία πέθανε ο διπλανός μου. Αυγερινό το λένε. Ο Μπάμπης. Αν νόμιζα έλεγες για τον Αυγερινό, τον Άμπαλο με τον Κούτρι. Όχι. Ή τον Αυγενάκη που πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο το οποίο θα σχολιάσουμε μετά. Ο Αυγενάκης ήρθε από την Κρήτη τώρα τον Όφη. Ναι. Ο φίλος του Μαρινάκη. Ο φίλος του Μαρινάκη. Σωστά τα έβαλες, ναι. Πήγαινε εκεί στο, με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πήγαινε να βρει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης. Δεν ήθελε κάμερες ο άνθρωπος. Ο Σαββίδης δεν ήθελε τον ίδιο. Λες. Βρήκε ευκαιρία τώρα, άμα έρχονταν το άσπα κάτω. Ναι. Άμα έρχονταν του Τσίπρα ένα. Ναι. Ποιο ήταν του Τσίπρα τώρα. Ναι. Ένας, άμα έρχονταν ο αντίστοιχο. Ο αντίστοιχο Αυγενάκη. Ποιο ήταν υφυπουργό. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ούτω ή άλλω το ξεχνάω. Το ξεχνάμε. Ερχόταν με τον Τσίπρα να πούμε. Ναι. Λες να μην έκανε έτσι ο Ιωάννη. Θα έλεγε ο Σαββίδη πάρει τι κάμερε από εδώ. Πάντω είδε. Σιάτρα πάτρα, τώρα τσατσάβα πάπα. Το λέει φύγε από εδώ τι κάμερε. Δεν είναι κολόγαβρε του λέει εδώ πολιτέ του Μαρινάκη με τι κάμερε. Καλά δεν τον είπε έτσι ακριβώ. Έτσι τον είπε. Τον είπε, παιδί μου, τι είναι αυτά, κάμερες δεν γίνεται να έχουμε. Ο άλλος. Ναι, για να τα βάλω τα σε μια σειρά. Στείλει άλατο. Σαν να λέει, ξέρω εγώ, χάνω το πρωτάθλημα. Χλωμός είμαι εδώ. Είμαι χλωμός. Είμαι χλωμός εδώ. Αρχίζει και χλωμένης. Ποιος, εγώ. Σαν πάω, ναι. Σαν πάω, χθε μου πήρε το πρωτάθλημα σε πτέρυγα. Άμα βλέπει τον Νεοδημοκράτη και του λέει τσίτριν μην μήτριν να πούμε. Ναι. Και τα λοιπά. Καλά, λογικό δεν είναι. Εδώ έχουμε ραντεβού. Τι δουλειά έχουν οι κάμερες. Γιατί όταν ερχόταν του Τσίπρα. Δεν είχε κάμερα. Στο γραφείο, πριβέ. Αυτό λύνουμε και μια απάντηση γιατί πολλοί έχουν μεταφράσει το βίντεο διαφορετικά. Ούτε το. Ναι, ούτε τον διώχνει, ούτε ουρλιάζει, ούτε τον βρίζει. Του λέει, φίλε, εδώ πέρα που ήρθες δεν είχαμε συνοηθεί να έχουμε κάμερες, έχουμε ραντεβού. Πάρ τις κάμερες να κάνουμε το ραντεβού. Εντάξει, δεν βάλει και το γορίλα τον δίρι, εντάξει. Εντάξει. Πάντως έχει μια παρουσία πολύ επιβλητική, αν μη τι άλλο. Έτσι. Λίγο ακόμα θα έλεγε και το γορίλα που το είδε, το γορίλα από πίσω. Πώς έτσι, του είδα όλους. Να του δώσει κάποιο μπουνίδια τον Αυγενάκη να πούμε. Να στρώσει χαρακτήρα. Όχι, είμαστε κατά τη βία. Είστε καλοί άνθρωποι. Ούτε αμάξια καίτε, ούτε κάτι. Εμείς κάποιοι άλλοι κυνηγάνε κάτι πόλο λευκά, κάτι άσπρα, κάτι σωρί, κάτι φούνο, κάτι σφαίρε. Δεν κάνουμε τέτοια. Δεν πάτε εσείς, όχι. Εμείς κάνουμε άλλα όμως. Είπαμε, η βία δεν έχει χρώματα, κατακρίνουμε τι όλα. Τι κάνετε, ρε, δεν κάνετε. Πώς, όλοι έχουμε κάνει κατά καιρούς. Πάτε τα παιδάκια εκεί. Όλοι έχουμε κάνει κατά καιρούς. Γυναίκες και βαράτε. Δεν μου λες. Ξεκινάς με Μπακάτι, ρε φίλε, πλάκα, μας κάνεις πρωινιάτικα, λέει ο άλλος. Όχι, είναι χθεσινός ο Κωστής με τον Μπακάτι, δεν είναι σημερινός. Χθες έχασα. Έχασες τι. Τη διαιτά μου, τα καλά ξεκίνησε. Καλά έκανες. Μια μέρα την έχουμε φύγει. Πήγαμε το χασάπαρο εκεί. Πάρε μου χαλί που πουλενάρα, ρεπορτάζ, κάλυψε και βρήκες τίποτα. Γιατί όλα τα καλά εκεί στο κροπολίο γίνονται. Όχι, πήγαμε στο Βαρσελίνο. Δεν μου λες, είπες αν τσακώνουν μαμά και κόρη δεν χώνεσαι μέσα. Σε καυγά. Εάν τσακώνονται, έτσι να το κάνω λίγο, λίγο παιχνιδιάρικο. Ο κόκκινος μαζί με τον Κασταριανό χώνεσαι ενδιάμεσα. Όχι. Όχι, πάλι δεν χώνεσαι. Γιατί να έρχονται. Α, να τα. Γιατί βλέπω υπάρχει μια κόντρα, εωρείται. 18 χρονών, μάλλον πλακωνόταν στις μπουνιές ένας φίλος μου με έναν άλλον. Ήρθε ξόφαλτη, την έφαγε εσύ. Πήγα εγώ να του χωρίσω και έφαγα ξύλο εγώ. Αλλά έτσι γίνεται. Βαρούσαν οι μεν ο ένας τον άλλον και τι έτρωγε εσύ. Έτρωγα εγώ. Τι ωραία. Λέω ξανά, δεν μπαίνω στη μέση. Φάτε τα μόνο σα τα μπουκετίδια. Καλημέρα. Δεν μπαίνω στη μέση. Καλά, ξηγέσαι ο Κωνσταντίνο μου. Άπειρος.
18 χρονών, άπειρο. Ναι. Λέω ρε παιδιά, μπήκα ανάμεσα. Μπάμε, ένα μπούμε, άλλο με κάνω τουλούμι στο ξύλο. Εμένα. Λέω καλά, εμένα, δύνατε. Λέει, τι μπήκε. Καλά σου λέει, ρε φίλε. Και τι μπήκε. Στο τέλο αυτή η φιλαράκια φύγα μαζί και εσύ είχε μαύρα μάτια. Πονούσα δύο μέρε. Δύο μέρε. Καλημέρα στο Δήμο στον Κορινό. Μα έλει βαριέ φανέλε. Καλώ ήρθατε επιτέλου. Καλημέρα, λέει Δημητριάδε, δεν το πιάσα το μήνυμα. Του θυμάμαι και σαν ο Βογιατζή με τον Παπουτσόκλου, τον Μασόνο. Πλακωδικέ τη Πουνιά στο δεύτερο λύκειο. Α θυμάσαι και ποιοι έριχναν τι μάχε. Ενώ παιδιά έτσι. Δεν κάνει τώρα αυτό. Είπα εγώ δεν κάνει. Δεν κάνει. Εγώ πήγα να κάνω το διαχωριστή. Χαιρετίζουμε διδημότυχο, όχι ναι. Δημόταχο. Φιλάμε ναι. Τη μαμά πατρίδα, μα ακούει εκεί ο Αντρίκο. Λέει δεν θα σα κάνουμε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ρε Κωνσταντίνο. Τι έχουμε, για να πάμε να τα βάλουμε. Καταρχά σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία μάζοξη. Ως Μετρόπολης. Αυτά τα σάλια δεν τα μπορώ ξέρω. Έρα Κωνσταντίνε, είναι απαραίτητα κάποια ναι, σάλια. Ξέρω, είναι με βαριά καρδιά. Ναι, έλα να δεις και φιλαράκες τόσα χρόνια εδώ, τους έχεις λούσει, τους έχεις σύρει, Πάμπλου Γκαρσία. Από το 2010 μέχρι το 2014-2015 τον είχε λούσει 1002 και από το 2015 στο 2019 πια σαν τρεύει Ειρήνια. Και οι δύο θα είναι τα φιλαράκια σου. Τι άλλο θες. Δηλαδή ο Ανδρώνης σαν να λέει μην έρχεσαι στην εκδήλωση. Δεν υπάρχει, ρε. Ο Ανδρώνης είναι σαν να λέει: ναι, μην ναι. Έρθει στην εκδήλωση. Δεν υπάρχει, εντάξει, φίλε. Okay, γιατί νομίζω χαρά. Ότι στις πλακέτες ναι. Μπορεί να φέρει δύο ανθρώπους, ένας άνθρωπος να τους τιμήσει και τους δύο. Εσένα. Όχι. Ποιον? Το Βραζιλιάνο. Α, τον Μιχάλη. Μανούλα μου, όλα καλά, μανούλα να χαρώ μου, εγώ. Μανούλα μου, μανούλα αυτός, μου. Θα είναι και ο Μάικ. Ο Μάικ πρέπει να τους, να τους θυμίσει. Μανούλα μου, ναι. Εντάξει, εκτός από Παύλο Γκαρσία. Αδέρφη μου, αδέρφη μου. Θα είναι και Ντίνο Κούη. Την Άρα. Θα είναι και ο Παντακίδης ο Γιάννης ο Φιλαράκη μου. Ποιος Παντακίδης, ο θρησκευτικός του Δελασάλ. Όχι, ρε. Ποιος Παντακίδης. Ο αρχηγός του Πάξο Βόλε τόσα χρόνια που έπαιρνε τρόπε. Θα είναι ο Μπουσβάρος. Ποιος θα είναι ο Δημήτρης ο Καλατζίδης, ο φίλος σου. Ο Ρόμπι Γουίλιαμ. Ναι, μα αφού σου λέω θα έχουμε ωραία εκδήλωση στο βραδάκι. Με το Καλατζίδη καλά τα έχω. Κάθεσε δίπλα μαζί μαζί. Βάλτο μάλλον κάτσε εσύ στη μέση ο Καλατζίδης και παραδίπλα ο Παύλου Γκαρσία. Έτσι να είναι. Και δίπλα σου άμε και εγώ. Ο Μπουσβάρος, αυτό που τον ξέδαψε ο Κόκκινος. Ξέδαψε, γιατί το ξέδαψε. Δεν είχε να μιλήσει 5 χρόνια που βάζει. Πασχετικό πολύ, τώρα είναι. Και τώρα είναι 70 χρόνια μεγάλο. 70, αλλά νιώθει πολύ. Εγώ ξέρει που ήταν τον είδα τον Μπουσβάρο. Πού? Στο φίλο μα ο Θεόβλη τον Μητρούδη τον είχε φέσει σκοτίνα εκεί. Το Πάσχα. Αμάν ο Μητρούδη με έστειλε κάτι. Και εμένα με έστειλε κάτι ναι. Για να. Αν δεν φωνάξει τον Γκάλι. Ναι. Και τον Γιαννάκη και τον Λυπηρίδη και τα άλλα παιδιά. Όχι, τον Γκάλι μόνο. Μόνο τον Γκάλι, ναι. Εσύ τι λε, ο Γκάλι, άμα τον καλέσει ο Μητρούδη στο βιβλίο θα πάει, ο Γκάλι. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Και ο Γκάλι είναι καλό άνθρωπο. Ναι. Είναι πολύ καλύτερο άνθρωπο από όσο τον παρουσιάζουν. Να πούμε. Ο Γκάλης. Εγώ αν ήμουν Γκάλης θα είχα δει το Βασιλακόπουλο και τον πολίτη του συγχωρεμένο. Του είχα ναι, δει και του δύο. Ζει, αλλά έχει χάρη που είναι τυπάρα. Είναι τυπάρα μεγάλη ο Νίκο. Δύο χαστούκια του έδινε και του δύο. Είναι ο αθλητή που πήγα και του ζήτησα αυτόγραφο και εγώ παρότι αντίπαλο άλλη ομάδα. Πιο πιτσίρικο βέβαια. Τον Γκάλη. Φυσικά. Σα αφήσαν υπόψη. Τύπα. Πιτσίρικο ήμουν σου λέω παιδάκι. Το 13 χρονών 14 τον πέτυχα κάπου έξω. Κύριε Νίκο, λέω ένα αυτόγραφο, λέω παρότι με παοξή, σας θαυμάζω. Αυτά τα θαυμάζε, φίλε. Τα ωραία τα θαυμάζει όλος ο κόσμος, έτσι δεν είναι. Yeah. Λοιπόν, Δημητριάδης ήταν ο. Τσούζει ο ποπός, βέβαια. Εντάξει, να κάνω. Ξεχάπερασμένα, μετά από 40 χρόνια παραγράφονται όλα. Ενέρα, Κωνσταντίνε, ναι, μεταξύ σας. Ναι, 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 ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Δημητριάδης ήταν ο υπουργός αθλητισμού. Δημητριάδης. Γιατί δεν το θυμάμαι αυτόν καθόλου, ρε φίλε. Ούτε μύρισε ούτε. Ούτε ακούπε αυτό δεν πρέπει να έρθει ούτε ταμπλό, ούτε στεφάνι δεν πρέπει να έρθει. Τι να το κάνω. Έκανε ούτε έρμπολ πρέπει να έρθει. Τώρα ποιο τον ξέρει το Δημητριάδη. Τίποτα σε λέω, άσο να πάνε. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν. Δημητριάδης. 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 Το γαστρεντερολόγο μου είναι ο Δημητριάδης, Θανάσης, καλό. Εσύ με του γιατρού θα πα πολύ καλά και του θυμάσαι όλου έτσι. Νίνα ή στον αιώνα των αιώνων όλου γιατρού. Πρώην. Τελευταίο που πήγε σου ήταν. Φίστας. Ο Φίστας. Ιωσιφίδης. Λοιπόν, εγώ πάντως έχω τη λύση για όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Wind1, φίλες και φίλοι, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης της Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε. Και αν τα χρειάζεσαι μόνο για συγκεκριμένες μέρες, το Wind One έχει και απεριόριστα πακέτα data για μία εβδομάδα ακόμα και για μόνο μέρες με απίστευτες τιμές. Μπείτε τώρα στο wind.gr, Wind One και ενημερώσου. Ωραία πραγματάκια για εμάς που δεν είμαστε τόσο γκατζετάκηδες. Τι θα πει γκατζετάκηδες. Να ασχολείσαι με τεχνολογία, με κινητό, με iPad, με ιστορίες, με data, με. Data, μάτα θες, δεν θες. Θα πούμε, ναι, με Instagram, που κάνω, με Facebook διαρκώς, με ποσταρίσματα και δεν συμμαζεύεται. Ο Βασιλιάδης ήταν εσύ, Παπαδόπουλε, φιλαράκι. Ποιος Βασιλιάδης, ο χοντρός εκείνος. Ναι, δεν ήταν Δημητριάδης, μας μέρδεψε. Βασιλιάδης, ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης παρακούμπησε. Χοντρός. Ναι. Ο Χοντρούλης, ο Πυριώτης, ο Ολυμπιακός, αλλά τι άρεσε. Ο Ολυμπιακός που τον βρίζουν οι Ολυμπιακοί γιατί έπαιζε ΠΑΟΚ γι' αυτό. Κοίτα να δεις πώς θα φέρει. Δεν βγήκε βουλευτής κάτω στον πλήρα. Ναι, δεν πρέπει να βγει. Πώς θα βγει με το ΣΥΡΙΖΑ ναι. Να υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ. Ναι, 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 δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Δεν μου λες. Ο Άρης θα βρήκα προπονητή, γιατί γίνεται χαμός τώρα. Και εγώ παίρνω πάσα και σκητάλη, ξεκινάω τον Άρη, γιατί έχει περισσότερο. Ξέρεις γιατί δεν είναι προπονητές στον Άρη. Γιατί. Θέλουν προκαταβολή. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Δεν έχουν, θα δώσουν προκαταβολή. Ρε, καταλαβαίνεις. Ναι. Γράψτε πρώτη σελίδα. Ναι. Στερείται προκαταβολή ο Άρης, γι' αυτό δεν είναι προπονητές. Στερείται προκαταβολή. Δηλαδή άμα εγώ είναι 200 χιλιάρικα το χρόνο και του δώσω τα 80, ναι, ναι, θα έρθει ο άλλος. Το Δεκέμβρη θα σου δώσω άλλα 20. Το Γενάρη, άμα δεν σε διώξω, θα σου δώσω άλλα 20. Α, το Γενάρη είναι δύσκολο ο μήνας, γιατί δεν μπορεί πέρατε να το πεις και άμα δεν σε διώξω. Άμα δεν σε διώξω. Έρχεται με αρνητική προδιάθεση. Άμα σε διώξω, σου δώσω άλλα 30 από τα. Θα πάρω, ξέρω εγώ, μετά τον Τερζή, μέχρι το τέλος. Έχουν περάσει πάντως 12 μέρες. Δεν είναι προκαταβολή, ρε παιδί. Μάλλον δεν έχει. Εγώ λέω ότι ο Άρης πάει να πάρει προπονητή που δεν είναι στα κυβικά του. Τα οικονομικά κυβικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι, έχει λίγα χρήματα στην τσέπη σε σχέση με αυτά που πρέπει να δαπανίσει. Είναι απλά τα πράγματα. Και τώρα δηλαδή διαβάζω άλλα ονόματα. Ναι. Άλλα ονόματα. Νέα κρούση στον Ζουνίδη. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχει σήμερα η Μέτωπο και είναι μάλλον αποκλειστικό, γιατί δεν βλέπω οι άλλες να το έχουν πάρει πρέφα. Ο Άρης λοιπόν έχει νέα κρούση για τον Μαρίνο Ζουνίδη, που είναι στα κυβικά προφανώς, στα οικονομικά του Άρη. Κοίταξε να δεις. Και διαβάζω και άλλα ονόματα, όπως είναι ο Ρόκα, που σίγουρα είναι στα κυβικά του Άρη. Ο Ρόκα. Ναι, γιατί δεν πήγαν κατευθείαν, αφού παιδιά αυτά έχουμε, αυτά θα ξέρω. Και ακόμα ένα όνομα είναι ο Γερμανός, ο Μίκαελ Ένινγκ. Ναι. Δεν τον ξέρω αυτό. Ούτε και εγώ τον πολύ νιώθω αυτό, να τέλος πάντων. Ο Ρόκα είναι καλός προπονητής. Πολύ καλός είναι, ναι. Τον έχουμε δει, τον έχω τσεκάρει. Έπλεξε με ένα σωματείο κακό τον Ηρακλή. Ναι. Χαντακώθηκε ο άνθρωπος, αλλά εγώ τον έχω τσεκάρει. Είναι καλός προπονητής για τον Άρη. Για τα κυβικά του Άρη, καλός προπονητής. Για τα κυβικά του Άρη, τι εννοείς? Εγώ μιλάω για οικονομικά κυβικά. Εσύ μιλάς για αγωνιστικά. Ασυνολικά. Είναι καλός προπονητής. Είναι καλός ο Ρόκα, αλλά. Δηλαδή θα δώσει 10 δραχμές και θα σε κάνει για 20. Δεν μου λες, ναι. Αν τελικά ο Άρης μετά. Είναι καλός προπονητής. Καλός είναι ο Ρόκα. Συμφωνώ ότι είναι καλός. Μαζί είμαστε. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες και τέλος τελειώνει το μάτς του Μπανέκο. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα φέρει. Γιατί είναι τριπλή για μένα το μάτς. Δεν κερδίζει ο Άρης. Δεν κερδίζει. Όχι. Για μένα είναι τριπλή. Γιατί και οι άλλοι έρχονται με το μαχαίρι στο στόμα. Το χ είναι πολύ πιθανό. Και τη Δευτέρα ανακοινώνουν τον Ρόκα, λέγω τώρα. Ο Ρόχα. Δεν είναι ήττα. Γιατί να είναι ήττα? Γιατί έχει 15 μέρες δεν φαίνεις προπονητή, ψάχνεις όλη την Ευρώπη να λωνίζεις και ξαφνικά ανακοινώνεις ένα προπονητή που μπορούσε να τον πάρει την πρώτη μέρα. Ναι. Ο Ρόκα θα έρθει και περπατώντας από την Ισπανία, ανάλαβε τον Άρη. Θέλει προκαταβολή κι αυτός. Εντάξει, θα πάρει μια μικρή προκαταβολή. Ναι, αλλά το κλέψαν τον πρόεδρο, να πούμε. Το κλέψαν 246, τα ξέχασα αυτά. Που τη δυσκολεύει, γι' αυτό το λέω εγώ. Εντάξει, ο Κάρι όμως είναι πολύ έστροφος. Είναι και γρήγορος, θα βρει την άκρη, μην αγώνεσαι. Δεν ξέρω, το κλέψαν τον άνθρωπο. Θα βρει τον τρόπο, ρε άνθρωπο, σου λέει, αφού έχει βρει. Τον κλέψαν. Κι άλλα κι άλλα τον τρόπο. Δεν θα βρει γι' αυτό να δω μια κάποια προκαταβολή. Ψάξαν να βρούνε, να πούμε ποιο θα πήρε τα λεφτά. Ναι, ναι. Ψάχνει στο κοντινό του περιβάλλον ο πρόεδρος. Ναι. Αλλοδαπούς δεξιά-αριστερά. Τι να πω άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Γυναίκες μπορεί να είναι, άντρες. Δεν ξέρουμε τι δεν ξέρω τι να πω εγώ τώρα. Τι να τα άμα πω. Δεν ξέρουμε, δεν λέμε. Είπα τι. Άκουσα απ' έξω εκεί στο Μούχαλι. Στο Μούχαλι το ρεπορτά αυτό το Μούχαλι. Τι είναι αυτό το νεκρόπολι. Αυτό είναι πρακτορείο Ρόιτερ. Λοιπόν, να σας αποκαλύψουμε και ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής. Γιώργος Εωφάνος, φίλες και φίλοι. Με τον οποίο μοιάζει αρκετά, παιδιά, τώρα βλέπω απέναντι του και ο Καζαμπάκας. Δηλαδή, αν κουρέψω μαλλί, ίδιος ο Θεοφάνος δεν είναι. Ο Καζαμπάκας. Θες να λίγο. 8-10 το βράδυ μοιάζει. Τι πράγμα είσαι, δε πάγα. Λοιπόν, ο Γιώργος Θεοφάνος είναι άνθρωπος που ό,τι επιτυχία γράφει γίνεται χρυσή. Άμα χάσει 5 κιλά ακόμα ο Σαρόπουλος. Ναι, ναι. Με τα γυαλιά, δεν θα μοιάζει με τον Θεοφάνος. Εγώ νομίζω ο Καζαμπάκας μοιάζει πιο πολύ. Ο Καζαμπάκας και ο. Σαρόπουλος είναι συμπαθητικέ φυσικέ. Πολύ, πολύ, δεν το συζητάμε. Πώς το λένε αυτό που λέμε εδώ. Θεοφάνος. Θεοφάνος είναι αντιπαθής φάτσα. Ναι, αλλά είναι πολύ έστροφος και αυτός. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Άλλο λέω, είναι πολύ έξω. Χθες έβλεπα X-Factor. Να δεις κάτι ατάκες ωραίες που λέγε. Δεν θα ήθελα να τον έχω προϊστάμενο. Ναι, θα σε έβγαζε το λάδι, φίλε. Ενώ τον Καζαμπάκα θα ήθελε, εγώ δεν θα τον ήθελα. Δεν θα τον ήθελα. Εδώ τον Καζαμπάκα τρελός είσαι. Προτιμώ Μπούζο. Σου! Προεννοείται Μπούζο. Περίμενε πουλάκι μου. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Θεοφάνος λοιπόν στο Ρίζες Καζίνο. Ο άνθρωπος που ό,τι επιτυχία γράφει πραγματικά γίνεται χρυσή. Με Ρέμο, Βέρτη, Θοδωρίδου, Πασχάλη Τερζή. Ατελείωτη η λίστα. Όσοι αγαπάτε λοιπόν τα λαϊκά τραγούδια, να πάτε να το δείτε στο θέατρο Βεργινά. Ξεκινάει τις παραστάσεις αύριο, 13 Σεπτέμβρη, και θα είναι μόνο 5 παραστάσεις. Μαζί του θα είναι και η Όλγα Βενετσιάνου, Παναγιώτης Ραφαηλίδης και Δήμητρα Σταθοπούλου. Τρία ανερχόμενα αστέρια. Εισιτήρια θα βρείτε στο public, στο ticketservices.gr. 30 χρόνια λοιπόν Γιώργος Θεοφάνος στο Βεργίνα θέατρο. Θα απαντήσουμε το κουιζάκι το πρώτο, γιατί έχουμε δύο σήμερα, για να μην πουλάει τρέλα ο απέναντι. Πόσο χρόνο καταναλώνουμε στην ζωή μας για να ψάχνουμε κλειδιά, κινητά, κομπιούτερ και δεν συμμαζεύεται? Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
Σήμερα θα σας πω και ένα κολπάκι για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι άλλο θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και εκτός συνέπειας 10%, έτσι απλά, volton.gr ή καλείτε στο 11300. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Μετρόπολης ακούτε, τι έγινε ρε κουμπαράκι, τι έκανες, γιατί... Στην γραμματεία ήμουνα. Τι έκανες στην γραμματεία. Τι βοήθησα λίγο. Τι βοήθησες. Ήρθε ο Πάρης ο Ζουμπούλης. Ο Λάκης ο Ζουμπούλης. Ο Λάκης ο Ζουμπούλης. Γραφείο τύπου της Παϊάρης. Φιλαράκι μου. Ναι. Ναι, τι έκανε ο Λάκης. Επειδή εμείς βάζουμε αγγελίες για γάμους και τέτοια. Ναι, ναι. Παντριές και τα λοιπά. Ξέρεις. Τι παγάσα, εσύ. Με πρόλαβε την είδηση που θα δώσουν το όχι, πάσα από όχι, εδώ όχι, από όχι, εκεί. Εντάξει. Ναι, ήρθε να βάλει αγγελία εδώ και εδώ για προπονητή. Ήρθε να βάλει αγγελία και για εδώ. Προπονητή. Ναι. Και εδώ, ρε φίλε. Και λέω τι έγινε. Να λέει, είπανε το τουρκοραδιόφωνο, λέει θα υποκύψουμε να πούμε. Εντάξει, έχουμε πολύ ακροματικό. Σου λέει εδώ θα βρούμε τα. Φεύγουν τα φύλλα του μέτρου και τα λοιπά. Ναι. Να βάλουμε μια αγγελία αντί για γάμο, αγγελία προπονητή. Τι να γράψω, έγραφε η Σμαράγδα έξω. Ναι, ναι. Λέει, ήρθε με τα γυαλάκια με τον γκολφ, ξέρεις με τον γκολφ. Ναι, ρε φιλαράκι μου σου λέω. Έτσι τώρα έφυγε. Ναι. Δεν ήρθε και ο Κλαδάς να τον κεράσουμε κανένα καφέ. Να τον κεράσουμε κανένα καφέ, γιατί είμαστε και φιλόξενοι εδώ πέρα, από τι άλλο στο Ραδιο Μέγαρο. Όχι σαν το Σαββίδι που έδιωξε τον. Δεν τον έδιωξε, είπαμε ρε. Γιατί να μην βγάζουμε. Είπε, πάρ τις κάμερες από εδώ. Βέβαια δεν τον είδε και με πολύ καλό μάτι, γιατί είπαμε. Ναι, γάβρος. Τέλος πάντων. Ψάχνουν προπονητή, λέει. Ναι, ναι. Ας είναι και Έλληνας. Ας είναι και Έλληνας. Απλά πειράζει. Λέει. Πόσο, πόσο. Προκαταβολή δεν. Δεν δίνουμε προκαταβολή. Δεν δίνουμε προκαταβολή. Πάντως τώρα μια που μιλούσαμε για προκαταβολές. Έτσι Πολάκης. Ο Λάκης, έτσι είπε. Λοιπόν. Ξέρεις, είναι φίλος μου και εμένα. Και εμένα φιλαράκι μου καλό είναι. Χωρίς πλάκα τώρα. Είχα περάσει από εδώ πέρα με ένα φεγγάρι και όσο ήταν εδώ πέρα κάναμε παρεούλα. Έτσι. Έτσι. Καλός, πολύ καλός. Πολύ καλό παιδί. Μια χαρά. Απλά είσαι τον Έστρο Καρυπίδης να έρθει στο Μετρόπολη. Πάντως υπάρχει μια αγγελία τώρα με αγάσα γιατί ξέρω που θα το πας. Ξέρω που θα το πας και την βλέπαμε έξω από τον Βαραγιάννη. Μα ήρθε. Βρε, ξέρω αν ήρθε δεν ήρθε. Ερχόταν να με χαιρετήσει, αλλά υπάρχει μια αγγελία αυτή τη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο site της Αγγλίας, το Football Jobs, όπου έχει αναρτηθεί από μια ομάδα, λέει, Super League 1 που ψάχνει για προπονητή. Λέει, θέλουμε προπονητή, λέει. Κάνανε αγγελία. Θέλουμε προπονητή να είναι επαγγελματίας, 15 με 20 χιλιάδες ευρώ, λέει, τον μήνα, λέει, ως εκεί είναι το ταβάνι μας, δηλαδή γύρω στους 200 χιλιάδες το χρόνο. Αυτό είναι. Ναι. Το έστειλε ο Ζουμπούλης εκεί. Θα έχει, λέει, και σπίτι, θα έχει και πτήσεις, θα έχει και από όλα τα καλά. Τι σπίτι θα έχει, ναι. Ναι. Με ευρωπαϊκή εμπειρία. Στο καραβόμιλο θα τρώει. Δεν γίνονται, λέει, δεκτοί προπονητές που δεν έχουν εμπειρία σε πρώτη κατηγορία. Ναι. Έτσι. Με ξεκάθαρους όρους εκεί πέρα. Ναι. Υπάρχει μια αγγελία και όλοι εικάζουν και κάτι. Και όχι εικάζουν. Ότι είναι ο Άρης αυτή η ομάδα. Ναι. Ψάχνει κάποια άλλη ομάδα προπονητή. Εσείς. Εμείς δεν έχουμε προπονητή. Το πλαχήν θα φέρω. Ποιο πλαχήν σε αυτό το δημοσίευμα. Εσείς δεν ψάχνετε προπονητή. Όχι, δεν ψάχνετε. Πώς δεν ψάχνετε εσείς. 2 εκατομμύρια δώσαμε το μήνα. Μετά την Κυριακή θα ψάχνετε. Α, θα ψάχνουμε. Ακόμα δεν ψάχνουμε πάντως. Δεν τη βάλαμε εμείς στην αγγελία. Όχι, όχι, δεν τη βάλαμε στην αγγελία. Από Δευτέρα θα έχει 2 αγγελίες. Κάτσε Δευτέρα μην έχω εδώ πονάνε πάλι και έχει. Α, εντάξει, σαν τυχερή δεν παίξατε μπάλα. Μην φας μπουκοβο. Σαββατοκύριακο μην φας μπουκοβο. Θα φάω Δευτέρα, ε. Μην φας μπουκοβο. Πότε να. Σάββατο παίζει. Σάββατο που φας μπουκοβο το Σάββατο. Να μην φάω το Σάββατο. Έχει απουσίες και ο. Και ο Ατρόμητος, ποια απουσία έχει Ατρόμητος. Τα χάφτου, Ανδρούτσος και Χαρίσης. Ο Ανδρούτσος και ο Χαρίσης. Ναι. Σιγά τα χάφτου. Και στον Πάοκ θα παίξει ο Βαρέλα όπως δείχνουν τα πράγματα και ο Εσύ τι θα παίξει. Ο Βαρέλα ανέβαινε μια ανηφόρα στα φυρά. Μαζί με σένα, Και τον έκανα ένα σπριντ και τον άφησα 20 μέτρα πίσω. Άσε τον Βαρέλα. Άσε ρε τώρα, παπάτσι. Ο Βαρέλα φορούσε και κάτι άσπρα παπούτσια εκεί πέρα. Πάντως νομίζω γιατί θέλω να μιλήσω ότι στο παρελθόν σε τέτοια διαδικασία με αγγελίες είχε μπει και ο Πάοκ. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, αρκετά παλιά τώρα, πολύ προ Σαββίδι. Έτσι, ναι. Εκεί σε περιόδους που ήταν μεταξύ φθοράς και αυθασίας. Εντάξει. Έτσι. Δεν πειράζει. Μπορεί πάλι να τα γίνουν πιο μετά. Θα βάλεις και εσύ. Μπλαχήν γράψαν οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί μπορεί να γράψουν ό,τι θέλουν. Και εγώ μπορώ να γράψω χθες το βράδυ με τη Μόνικα Μπελούς. Τι να κάνουμε. Και τώρα, τι αδικάζει η Μόνικα Μπελούς, τι δουλειά είναι. Ήμουνα με τη Βίκη ο Τίτκοβα. Τι θες τώρα. Ο Τίτκοβα ποια είναι. Άσου μην τη δει καλύτερα. Θα πα κατευθείαν μέσα στην τουαλέτα γιατί έχει να κάνει μια υποχρέωση. Θα πα κατευθείαν. Θα σε δείξω στο διάλειμμα τελειώνουμε αυτή την υποχρέωση. Παιδιά κοσίσα το πω, δεν κρατιέμαι. Έπρεπε, θα το πω. Ήθελα να μαζεύει το πρωί ούρα και σφερματάκι έτσι για να πας να κάτσεις και να εξετάσεις. Τα ούρα τα τελείωσες. Τώρα σου είναι το δεύτερο. Και θα σε δείξω τον Τίτκο. Το ρώτησα πόση ώρα διάλειμμα έχει. Ναι. Πες τη Μαράγδα να σε δείξει λίγο δάχτυλο το πόδι. Αμέσως θα ανέβει το τεστοστερόνι στα ύψη.
Θες να δεις δαχτυλάκι. Εσύ θες τώρα την. Ποια θέλω εγώ θέλω. Ο Ντάροβα, πώς τη λέμε. Να δεις. Ο Τίτκοβα. Ο Τίτκοβα. Βγήκε ο Τίτκοβα. Φίλε, δυναμή της, ο κορμί της. Δεν το συζητάμε. Πάψε. Θα σε, σε βάλω να δεις τώρα εδώ. Θα πάρ το κινητό μόνο με το βελερό σου πουθενά. Πάρ το μέσα στο τέτοιο και σε βάλω να βλέπεις εδώ φωτογραφία. Πλάκα κάνεις. Τέτοια βλέπεις το πρωί. Όχι. Απλά τώρα άμα χρειαστώ να δώσω κι εγώ εξετάσεις. Και εγώ μπορεί να χρειαστώ να δώσω κανένα ούρα, κανένα έτσι, κανένα γιουβέτσι. Λοιπόν, ναι. Να πούμε πόσο χρόνο, γιατί ο Καζαμπάκας μας συνείπε και δεν γουστάρουμε τηλέφωνο. Τι θέλει, λοιπόν, τι θέλει, τι θέλει. Λοιπόν, χάνουμε από τη ζωή μας, ναι. Ψάχνοντας κλειδιά. Τρία χρόνια είπα εγώ. Ένα χρόνο χάνουμε. Ένα. Είναι πολύ και το ένα. Ένα χρόνο για τον νορμάλ άνθρωπο. Για εμάς τρία λες. Εμάς είμαστε, δεν είμαστε στο φυσιολογικό. Φίλε, είναι ασύλληπτα πολύ μεγάλο το. Ξέρεις να πει να χάνεις ένα χρόνο ζωής να ψάχνεις τηλεκοντρόλ. Άμα είσαι Έλληνας, γεννημένος μετά το 80, 85. Ναι. Πόσα χρόνια από τη ζωή σου ψάχνεις για δουλειά. Καλά, όχι. Αυτό είναι παραπάνω χρόνια. Ψάχνεις τα κλειδιά. Ψάχνεις για δουλειά. Ναι, παραπάνω, δεν το συζητάμε. Αυτό να ψάξουν να βρουν οι βρωμοεπιστήμονες εκεί πέρα που κάνουν με το χρόνο να πούμε τσεκ τη ζωή μας. Ναι. Ποιο ζωήφιο έχει δύο όργανα. Αυτό θα βάλω τώρα ως δεύτερο quiz. Έτσι, στα γρήγορα τώρα. Ποιο ζωήφιο έχει δύο. Δύο όργανα. Δύο όργανα. Ο τραβεστή. Δεν ξέρω. Ποιο ζωήφιο έχει δύο όργανα. Δύο οργανάκια. Δηλαδή μπορεί να κάνει ταυτόχρονα διπλή δουλειά. Ντάμπλ. Λοιπόν, έφυγε ο Ζουμπούλης. Εντάξει. Έφυγε ο Ζουμπούλης. Πάει η αγγελία. Λοιπόν, στις μετροαγγελίες μπήκε. Εντάξει, ο Άρης ψάχνει από προπονητή. Σου λέει, ρίξω τα δίχτυα μου και στην Αγγλία. Βάλω μια αγγελία, κύριε παιδί μου. Εντάξει, τώρα με παίρνει τηλέφωνο πρόσφυγας. Ο Ζουμπούλης. Ποιος πρόσφυγας? Ο προπονητής, ο φίλος μου. Ναι, και τι σε είπε. Αυτό προτείνεται. Αυτό προτείνεται και αυτός. Γιατί τι, καλύτερο. Καλύτερο θα βρούνε, δηλαδή τι. Όταν δεν έχεις χρήματα, ναι. Είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ό,τι μπορείς, ό,τι πρέπει να το χέσεις όταν έχεις πολλά χρήματα. Η αγγελία λέει για προκαταβολή. Η αγγελία δεν λέει για προκαταβολή, λέει όμως ότι ένα συμβόλαιο από λέει. 150 με 200 χιλιάρικα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ποσό. Και ο Άρης κάπου εκεί κινείται. Γιατί δεν παίρνει το χάβο. 2,5, 3, 3,5. Γιατί δεν παίρνει το χάβο. Τον Ιωακήμ που γιόρταζε χθες. Γιατί δεν παίρνει το χάβο. 130, 120. Τερζή θα έχει μέχρι την Κυριακή. Δευτέρα θα δούμε τι θα έχει. Εγώ δεν ξέρω πώς μου έχει καθίσει. Βλέπω τον Ρόκα στο βάθος κήπο. Χωρίς πλάκα. Ναι. Καλός προπονητής. Και πληρεί τις προϋποθέσεις. Βέβαια, για να βγάλει. Είναι Super League, έξω, είναι αρκετά φθηνός. Στο 5ο-7ο τον Άρη τον βγάλει, μια χαρά είναι. Βέβαια. Ναι, δεν μου λες είδες μπάσκετ χθες. Έβλεπα εδώ κάτι, είδες, κάτι, εδώ κάτι ψηλά. Ναι, κάτι ψηλά. Πάει και Αμερική, την πέταξε έξω στην Γαλλία. Οι Ιβροαμερικάνοι χάνουν πρωτοκαθεδρίες, χάνουν, έχουν μείνει πίσω. Είχαν να χάσουν την εθνική μας από το 5 από τη Σαϊτάμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί η Ευρώπη βλέπω ότι μπαίνει δυνατά στο μπάσκετ και σε πολύ επαγγελματικό. Αφού εμείς παίζουν NBA, έχουν ψηλώσει πολλοί άνθρωποι. Και επειδή το μπάσκετ είναι ένα άθλημα και να βρουν ένα άθλημα υψηλή, βλέπω ότι καλή δουλειά βρίσκουν και παίρνουν και πολλά λεφτά όμως. Γιατί ψηλοί μεγαλώσανε και παλιά έψαχνε ψηλό. Ναι, για να σε κατεβάσει τα ποτήρια από το ράφτι ψηλά. Ψηλά, κατέβασε το. Τώρα, ας πούμε, έχουν ψηλώσει οι γενναίες. Ναι. Οπότε το μπάσκετ έχει κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να απορροφήσει όλους τους ψηλούς όμως. Ναι, αυτό είναι ότι μπορεί να διαλέξει από πολλούς ψηλούς τους καλύτερους. Ναι, ναι. Οι άλλοι ψηλοί τι θα κάνουν τώρα. Οι άλλοι ψηλοί θα κάνουν. Ναι. Τους υπηρέτες των κοντών. Ναι, πιάσε από πάνω εκεί, φέρε εκείνο από εδώ που δεν φτάνω. Ο Ρίζος είχε πει στον Κουίκ. Ναι. Του έκανε ο Κουίκ μια συνέντευξη. Ο αγχώνευτος ο Κουίκ. Ο Κουίκ, ναι, ναι. Το Ρίζο. Πότε ήταν αυτό το. Πριν πεθάνει ο Ρίζος. Το 90. Ναι. Για πες και. Ψηλός. Ο υπηρέτης του κοντού. Έτσι θα έλεγε ο Ρίζος. Όπως άλλο τα γυρίζω. Άλλο ένα 90. Ένα 90 άλλο ένα 52. Ναι. Ψηλός. Ο υπηρέτης του κοντού. Ο υπηρέτης Μάγκας του κοντού. Μάγκας ήταν ο Ρίζος, έτσι. Ήταν, αλλά, λοιπόν, αλλά... στον ΠΑΟΚ, ναι. Να πάμε λίγο και εκεί. Τι λέει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ικανοποίηση για τους σούπερ αετούς του. Ποιοι είναι τα αετόπουλα. Ο Τσουμπάκου και ο Εσίτη, οι Νιγηριανοί. Γιατί στην Νιγηρία του, την εθνική τη λένε σούπερ αετή, σούπερ Ίγκλης. Ο Εσίτη έπαιξε 20 λεπτό. Ο σκάουτερ της Νιγηρίας λέει ότι και ο Τσούμπα είναι θέμα χρόνου να λύσει τα θέματα για να παίξει εθνική Νιγηρία. Πολύ εύκολο θα βάλει ο Τσούμπα. Δεν ξέρω, είναι ένα θεματάκι αυτό. Δηλαδή, άμα σκαλώσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί όταν σκαλώνει ο ΠΑΟΚ, βλέπω. Τι? Τα βάζει ως αγώνια στα σπίτια. Ο Σβιντεύσκι τα βάζει. Ήταν χθες κάτω, συνέκθεση ο Σβιντεύσκι. Δεν ξέρω το πράγμα. Μαζί με Μίσης και Γιαννούλη. Εγώ το Σβιντεύσκι το συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Πήρε πολύ λίγο χρόνο συμμετοχή. Όποτε έρχεται από τον πάγκο είναι ο μόνος ο οποίος. Καταρχήν ο προπονητής του ΠΑΟΚ από τον πάγκο δεν έχει βγάλει κανένα λαγό από το καπέλο του. Όπως έβγαζε ο άλλος ο οποίος έβγαινε μπαρμπούνια. Ο μόνος ας πούμε που του βγαίνει είναι ο Σβιντεύσκι. Και όχι σε όλα τα μάτς. Και όχι σε όλα τα μάτς. Γιατί σε κανένα δυο τον έβαλε και δεν μπόρεσε να μπει με στη ροή του αγώνα. Εντάξει. Αλλά σε αρκετά όντως έχεις δίκιο, μπήκε και βοήθησε. Αν έχεις και τη δική μου άποψη, το 4-4-2 που θέλει να το παίξει, καλύτερα να το παίξει με τον Σφιντέλσκι παρά με τον Μπέλκα. Να ξεκινάει με αυτούς και να βάζει μετά τον Μπέλκα, λες. Και να παίζει τη μεγάλη την παλιά. Τώρα με τον Ατρόμητο πώς κατέβαινες εσύ, ρε φίλε. Να σε δω, με τον Ατρόμητο πώς κατέβαινες. Γιατί πάμε όπως να τα πάνε τα πράγματα με εσύ τη Μίση Τσαχάφ, δύσκολα ο Καντουρί με τον Αγούστο θα προλάβουν. Τι να κάνουν. Δεν προλαβαίνουν.
αγοράσατε άρρωστο. Ναι. Και ο άλλος άρρωστο τον έβγαζε. Μια χαρά είναι ως τώρα, ρε φίλε. Μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, θα παίξει με τα χαφ που έπαιξε και στο τελευταίο παιχνίδι εδώ στην Τούμπα στο 2-1 με. Τι δει, ένα καβάλι σε άλλο επιθετικό φάλου. Κάλπικα πήρατε το Πανιόνιο. Άντε πάλι. Κάλπικα όμω. Συνεχίζει το λε. Μια Ολυμπιακό και μια εσύ. Τι είναι μια Ολυμπιακό. Ο ένα δεν έδωσε εμά πέναντι και το άλλο λε μια φάση η οποία δεν είδε κανένα. Ποιο δεν την είδε. Την είδανε μόνο κάτω και προσπαθούσαν να την είδε. Το πανετολικό πέναντι που δεν έδωσε πανετολικό. Ποιο απέναντι ρε αγόρι. Ποια θύρα 10 και 18. Ποια θύρα να πούμε. Δηλαδή μα ευνοούν και όλοι να μα πει. Τι σε έκανε. Αλλά. Τι σε έκανε. Μα ευνοούν. Κατά ακούτε παιδιά τι λέει εδώ τώρα. Τι σε κάνω. Τι τι με κάνω. Το Πανιόνιο δεν σε ευνοήσε. Όχι. Έφαγε μια σφαγή ωραία με τον Άγιαξ. Ναι. Η οποία ήταν σφαγή τη δεκαετία. Τρικούβερτη. Ήταν μια γλέντια τα τρικούβερτα. Εγώ τα λέω όλα. Σφαγή να πούμε καραμπινάκι. Εντάξει, αφού η UEFA επέλεξε Άγιαξ. Δεν σε βοήθησε στο 3-2. Δεν με βοήθησε και με τη Σλόβαν. Δεν στο πανό να παίξε ρόλο. Δεν σε ανέβασα πανό και τρελάθηκαν. Δεν σε βοήθησε, άρχισε να μπαίνει μέσα. Όχι, με βοήθησε. Ήταν πάλι εναντίον. Γιατί αν ήθελε το πεναντάκι με τον Αγκούστο θα μου το έδινε. Και από εκεί και πέρα βεβαίω. Στην Ευρώπη σαν δική και στην Ελλάδα. Πέναλτι κάνει ο Βαρέλα, δεν το δίνει στο Αγρίνιο. Ποιο πέναλτι έκανε στο Αγρίνιο, ρε γόρι μου. Την έκανε καρκάνο το Πάο TV. Δεν το ζήτησαν οι Αγρινιώτες, το ζητάς εσύ. Σπυρόπουλος ήτανε. Σπυρόπουλος, ο Αλέξης, ναι. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Μια χαρά, πολύ την έκανε καρκάρα για να πάρει το μεροκάματο κι αυτό. Γιατί ρε σε ανάγκη. Την έκανε καρκάρα, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη. Γιατί ο Σπυρόπουλος τι έχει από. Δηλαδή άμα δεν είναι. Του βασιλιά Λίρο ο γιος είναι. Όχι, του βασιλιά δεν είναι. Αλλά δηλαδή άμα δεν είναι να το κάνουμε μόνο και μόνο για να το πούμε, εδώ δεν το ζήτησε ο παρεντολικός. Το ζητάς εσύ, ας πούμε. Και ο Άρης δεν ζήτησε το πέναλτι με τον Όφη και ξυπνήσαν δύο μέρες μετά και ζητούσαν πέναλτι. Μετά. Τα βόδια να πούμε. Ναι, αλλά του Πανετολικού ούτε δύο μέρες μετά το ζητούσαν. Άρα γεια σας. Δεν είναι δηλαδή. Του Πανιωνίου που είναι ουρά μια συγκεκριμένη ομάδα, τους πήραν εντολή και τους λέει: παιδιά, γκρινιάξε λίγο για κάτι, γιατί πρέπει να ξεχάσουμε λίγο το πέναντι με τον Αστέρα. Κάτι να σηκώσουμε λίγο σχόλιο. Δεν ήταν φάουλ τον κόλπο, έβαλε. Όχι, ρε, όχι, όχι, ρε, τέλειως, αφού τα έχουμε πει. Έχουμε. Άμα ήταν φάουλ, ναι. Με ξέρεις, θα έβγαινε και θα το έλεγε. Βέβαια θα το έλεγε. Με ξέρεις, μπορεί να είμαι αρρωστάκι, να με πάω. Ρωτάω εγώ, απαντάζεις. Θα το έλεγα, ρε Κωνσταντ, θα έλεγα ναι, έγινε ρε παιδί μου. Λοιπόν. Αυτά όσα αφορά για τα του ΠΑΟΚ, για τον Άρη, να πάμε λίγο στο Ηρακλή που έχουμε κίνηση. Τι να πάμε να κάνουμε στο Ηρακλή, να πεινάω στα παιδάκια με σχολείο πήγανε μολύ τώρα. Ωραία, πες μου τότε ποιο ζωήφιο έχει δύο τσουτσού. Άντε, πες μου, να σε ακούσω. Ποιο ζωήφιο? Αυτό που ψάχνουμε, το quiz, το καινούριο, το δεύτερο της ημέρας. Ποιο ζωήφιο έχει δύο. Ο τραβεστή. Τι ο τραβεστή, δεν είναι ζωήφιο. Ψάχνουμε τώρα να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε κουιζάκι μέχρι και τις 9 και 5. Το λες. Με πιστεύω, θα το πω, ναι, γιατί ο άλλος με πουλάει τρέλα μέσα. Αυτά τα λένε, λέει, γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα από καλά Κρήτη. Καλά σε λέει, καλά σε λέει ο Καζαμπάκης. Καλά με είπε. Καλημέρα από Κρήτη. Καλημέρα από Κρήτη. Το βίντεο δημόσιου ξεφτυλισμού Αβγενάκη Μοσαβίδη το έχετε δει. Καλημέρα και στον Κωστή, όλη η Κρήτη σας ακούει. Χαρά που κάνουν οι κριτικοί που ακούν εμένα, ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο. Το είπαμε, το είδαμε το βίντεο, το σχολιάσαμε. Είναι αβίβλητη κυκλοφορία από χθες. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Νιώθει μειονεκτικά ο Σαβίδης, να έχεις υπόψη σου. Για ποιο λόγο, για να καταλάβω κι εγώ το σκεπτικό σου. Γιατί άμα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα φαινόταν έτσι κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Εγώ μου φαίνεται ο Σαβίδης σαν κέρβελο. Θα σου πω και το άλλο. Πατάει πολύ καλά στα πόδια του. Θα σου πω και το άλλο. Πριν εμφανιστεί ο Σαβίδης στο κάνδρο, δεν ήξερε ότι έχει κάμερες. Δεν τον είπαν οι γορίλες. Βρέθηκε εξαπίνης να πούμε. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις τώρα τι μπορεί να γίνει. Ναι, αφού έρχεται από κάπου δεν βλέπει που είναι. Δεν βλέπει που είναι κάμερα. Φαίνεται στο βίντεο. Στρίβει και ξαπίνει. Δηλαδή το Open δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν προφανώς. Πώς δεν ήταν. Δεν ήταν προφανώς. Μπορεί να ήταν η έρτη ένα που είναι. Η Αργυριάδου δεν ήταν να περιμένει εκεί που είναι. Ήταν. Και η γειτόνισά μου εκεί πέρα. Υποθέτω ότι ήταν μόνο του κρατικού καναλιού τη ΕΡΤ που πρέπει να τραβήξουν πλάνα γιατί είναι εκεί ο υφυπουργός τη κυβέρνηση. Μάλιστα. Και του λέει, φίλε, εδώ δεν γίνονται αυτά τώρα. Πάμε κάπου να τα πούμε. Έγινε πάντως η κουβεντούλα μετά. Ναι. Τώρα τι είπανε. Πάντως η αλήθεια είναι ο Σαβίδης δεν χάρηκε πολύ που τον είδε κιόλα. Δηλαδή, οκ. Νομίζω ότι με ο Σαβίδης έλεγε ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να βγει πρωθυπουργός. Ένα, αυτά λίγο άμα τα προσέξει κιόλας γιατί λάθη κάνουμε άπαντες. Είδε το Μαρινάκι. Και μπορεί να τις βρούμε μπροστά τις δηλώσεις. Είδε το Μαρινάκι να έρχεται σουνάμενος κουνάμενος. Καλύτερα ήσυχα ήρεμα χωρίς δηλώσεις πολλά πολλά. Πήγε να πούμε στο μνημόσυνο του φίλου μας, του συγχωρεμένου, του Παλαιστή μας εδώ πέρα. Πικιλίδη. Ποιο Πικιλίδη. Α, του Μποζίδη. Του Μποζίδη. Του Πικιλίδη έχει πρόσφατα 3 χρόνια, δεν έχει κανένα. Στο άλλο μνημόσυνο. Πήγε στο Μποζίδη το μνημόσυνο. Δεν κουνηθήκατε εκεί να κάνετε αού. Ναι. Κάθισε και τα λικέρ του. Ευχήθηκε στην αυτή. Ήταν όλοι μπράβοι εκεί τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα. Και ο Ιβάν, όταν ήταν πέρσι το καλοκαίρι, είχε εκεί τα κότερα στο τουρκολίμενο στο Πασαλιμάνι και έβαζε ποντιακά και πάω κάρο. Λέω χόρευε. Δεν μου λέει κάτι. Ποιο Σαβίδης. Ο Ιβάν Σαβίδης. Εκεί. Χόρευε ποντιακά. Με φανέλε πάω και χαμό γινόταν. Δηλαδή αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Δύο μέρε πριν πήγε λικέρ με το Μαρινάκι. Ε, ωραία. Και αυτό. Αφού είναι ισχυροί άνθρωποι και ισχυροί άνθρωποι να κάνουν θέλουν ερευνητικά. Απλά το είδε ο κύριο Σαβίδης. Αυτό στεναχωρέθηκε να πούμε. Σου λέει στην πόλη μου εδώ πέρα που στο λιμάνι. Μου. Έρχεσαι εκεί στα εστιατόρια. Μου. Δίνεις 500 άρικα στους παοξίδες εκεί τους, πώς τους λένε. Εσύ μην τα παίρνεις.
Άμα είσαι παόξης δεν τα παίρνεις. Και λες, δεν το θέλω αυτό το 500, στο κενάω χαλάλι. Και άμα έχει φάει 600. Σου πω εγώ ρε τώρα. Για πες τώρα, για πες γιατί τώρα πήρες το τουμπιώτικο, έλα. Είναι σερβιτόρος στο εστιατόριο. Ποιος? Ο Κλαδάς. Ο Τρίγωνος. Οχ, οχ, μη, σταμάτα. Αρχιμάγειρας ο Τζαμάλ. Οχ, οχ, οχ. Σου πω εγώ τώρα. Αυτοί οι τρεις μαζί δεν θα, θα άνοιγε το μαγαζί, ρε φίλε. Ο Κουζού, να πούμε. Οχ, οχ. Δεύτερος σερβιτόρος. Ναι. Ο Τσούτσου. Ο Τσούτσου. Ψάχνουμε τα δύο Τσούτσου τώρα εδώ, το πρώτο ζωή. Πρόσεχε τώρα να δεις. Ναι. Και έρχεται ο Μαρινάκης και λέει, παιδιά, ξέρω εγώ, θέλω καραβίδες. Εσύ τι λες, δεν θα φτύσει ο Κλαδάς πάνω στην καραβίδα. Εύκολα, 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 εύκολα. Πού ξέρει άμα έγινε. Δεν απετάξει κάκα εδώ ο Κουζού. Πάνω, ξέρω εγώ. Καλά, μπορεί να του ξεφύγει και κατά λάθος. Και αν σου δώσει λεφτά θα τα πάρει, λες. Εγώ λέω δεν θα τα έπαιρνε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω και την ώρα πώς είναι η φάση. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν θα παίρνανε μερό αυτό, πώς το λένε αυτοί. Τιπ. Μπουρμπούρι. Μπουρμπούρι δεν παίρνανε. Θα μα τρελάνε δηλαδή. Μπορεί να. Μπορεί να του βάζα και τίποτα καθαρκτικό μέσα. Να. Και να τρέχει να μην φτάνει για οι τουαλέτες να γίνει χαμός. Άστο καλύτερα. Κάτσι, δεν το θέλω. Ο Μαρινάκης σε τουαλέτα. Γι' αυτό σε λέω, άστο καλύτερα. Έχουν φύγει οι μπιντέδες. Μην φτιάχνεις τώρα εικόνα που δεν θέλω πρωί. Σε παρακαλώ, άλλο τρώει είναι με την μπουγάτσα στο χέρι. Άσε ένα μπουγάτσα, κλείνει την αρτηρία πρωί-πρωί. Ναι, ναι, μην τρώτε μπουγάτσες πολλές παιδιά. Μία φορά την εβδομάδα αν θέλετε. Και εγώ το παράκανα με τις πρασόπιτες. Το παράκανε. Πρασόπιτο πριν μου είδα, είδε κατευθείαν σου λέω κουμπαράκι μου. Ναι, αφού σε αγαπάω. Πάμε παρακάτω. Θα μα τρελάνει ο ραπ. Ψάχνει φαντάσματα. Όπως έλεγε χθες και με τον κόκκινο για τα φιλικά με ατρόμητο Γιάννα που κάναμε γκέλα και κερδίσαμε στο 89. Ο ΠΑΟΚ δύο χρονιές λέει κάνει τα ίδια άσχημα ξεκινήματα. Έβαλα την εθνική ροδοτοπίου στα Γιάννα και την πήρατε στο 86. Είναι τα αγάρια. Άντε σταμάτα, τι θες να κάνει. Δηλαδή μπαίνουν 10 τους ταμπάνιδες, βάζει ο προπονητής 10 τους ταμπάνιδες στην Τούμπα. Δεν πάει κερδίσετε τους ταμπάνιδες. Τι να κάνει, του πει κάτσε χάσερε. Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα χρειαστεί όντως ο Εσίτη, ίσως είναι το πρώτο μετά το ευρωπαϊκό και ο Μίσιτς έχει καλό timing. Ο Ζίβκοβιτς όμως θα ξεκινήσει, λέει, είστε στο Πασχαλάκη. Γιατί να ξεκινήσει ο Ζίβκοβιτς? Γιατί προφανώς ο φίλος μας ο Πασχαλάκης λέει, εννοεί, υπονοεί ότι δεν είναι στα καλύτερά του. Ενώ ο Ζίβκοβιτς είναι στα καλά του. Δεν τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει. Βάλ τον Ζίβκοβιτς. Γιαννούλης, βάλ τον Εσίτη. Ίγκασον, λέει, Κρέσπο. Ίγκασον, Κρέσπο, ναι. 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 Να πετάξει και το στόχο, λέει, στη μία μπάντα, λέει, μαζί με τον Πίσεσβαρ. Να χάσει 2-1 ο ΠΑΟ. Τι να χάσει, και μετά να βάλετε εσείς αγγελίες. Ψάχνετε από τη Ρωσία προπονητή, να πούμε. Ναι. Ένα τη Ρουμπίν Καζάν, το θυμάσαι που έμοιαζε με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, ένα προπονητή. Χρόνια. Ρουμπίν Καζάν, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Και αυτό παίζει για σένα, να ξέρει. Εσύ έχω προπονητή και τον ακριβοπληρώνω. Τον το έχεις... project του ΠΑΟΚ είναι ο προπονητή του πλέον. Δεν μου λες παρέλαση τώρα χιλιάδα, θα τον πας. Πώς, θα τον πάω. Ωραία. Θα έρθω κι εγώ. Έλα. Και θα σου πω θυμάμαι. Σε δύο κιόλα, ντουλάπα είναι. Ντουλάπα. Έμοιαζε το άλλο το σόι. Ναι. Όχι, θα μοιάξει εσένα. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε. Τα παιδιά παίρνουν από τα. Από τις μαμάδες παίρνουν. Δεν ξέρω. Τι. Από το καλό είδος. Από το καλό είδος παίρνουν. Αλλά. Ναι, αλλά είναι ίδιο σκοψιά, ο ίδιο πρόσωπο εγώ. Ναι. Απλά πήρε το κορμί της μαμάς. Το κορμί της μάνας. Οχ, ντουλάπα εντελώς. Με έφτασε κιόλα πρώτη δημοτικού και με έφτασε. Τα παιδιά παίρνουν. Καλά, δεν είναι και εύκολο να με φτάσει. Δύσκολο. Οι νέες γενιές παίρνουν την εξέλιξη. Σωστά μιλάς. Εντάξει, θα πάρει το μυαλό, ξέρω ότι την τσακπινιά θα πάρει τον Μπόι τη μάνα. Ναι, ναι. Εντάξει, κατάλαβες. Ναι. Που είχα μείνει εγώ στην 28 Οκτωβρίου. Και στην παρέλαση, τι λαμπό, έγινε η παρέλαση του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Άμα είναι εδώ ο προπονητής σου. Άντε πάλι αρχίσαμε. Θα σε πάω εκεί να σε κεράσω εκεί στο μαγαζί που. Στο Μούχαλι θέλω να με πάρει. Θα σε πάρω με το Μούχαλι. Θα σε πάρω τα μπαγκάρια. Θα στα κάνω εγώ. Θα κάνω δίαιτα μέχρι τότε. Άντε, ένα μήνα έχουμε. Ένα μήνα θα κάνω αυστηρή δίαιτα. Δεν θα είμαι εκείνο το τρίμηνο εδώ. Έχω κανονίσει να πάω κάπου. Πού θα πας? Έχω κανονίσει να πάω κάπου. Τρίμερο. Τριμεράκι. Δεν θα λείψω από εκπομπή, μην αγχώρεσαι. Εντάξει. Επειδή είναι Αγίου Δημητρίου, ναι. Αγίου ενδιάμεσα 28, βγαίνει ένα τετράημερο ωραίο. Μία Νοεμβρίου. Αλλά μέσα, μία Νοεμβρίου το κάναμε. Λέτε... Θα έχει μία Νοεμβρίου αυτό το προπονητή. Ναι. Ναι. Δεν φεύγει ο συγκεκριμένο. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ κάνει τόσο μα τόσο κακή σεζόν. Αλλά είναι το project του ΠΑΟΚ φέτος. Τελείωσε. Αν χάσει ο Σαββίδη, χάνει βαθμούς και με ΑΕΚ και με Ατρόμητο. Χάνω και Ματρόμητο. Όχι ματς, βαθμούς. Ισοπαλίες. Δύο ισοπαλίες. Το διώκνεις. Ναι, όχι. Όχι. Αλλά θα υπάρχει μια μουρμούρα. Η ισοπαλία με τον Άρη το διώκνεις. Τι, τρία χι να φέρω σε επόμενα τέσσερα ματς. Φέρεις χι με Ατρόμητο. Ναι, χι με Άρη. Χι με Άρη. Το διώκνεις. Και χι με ΑΕΚ. Το διώκνεις. Εγώ δεν τον διώχνω. Προσωπικά με ρωτάς εμένα. Ναι. Είπαμε, πρέπει να δίνουμε χρόνο στους προπονητές. Αλλά ότι θα υπάρχει αυτή η μουρμούρα και θα βγαίνουν εδώ όλοι. Δεν το βλέπεις έργο ότι ο Μάγκας δεν τραβάει. Μπορεί ο Μάγκας τώρα αυτές τις 15 μέρες να κατάλαβε ότι ίσως πρέπει να γίνει λίγο πιο. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν ανατροπές. Ναι. Σήμερα πάντως ο Μάγκας δεν μας τα λέει καλά. Ναι, υπάρχει αυτό το συνεφάκι. Ναι, συνεφάκι. Θέλω να απαντήσει σε κάτι μετά το διαφημιστικό. Απλά σου δίνω και χρόνο. Δώσε μου χρόνο γιατί θα πάω. Τι μας λέει ο Τρελιάρης, λέει. Δηλαδή θα του πει ο Βαγγέλας, εσένα, το κουμπαράκι σου, να γίνει γενικός διευθυντής στην Νόβα με 10 χαρτιά το μήνα
Και δεν θα πάει. Ένα με λεπτό. Το Κόρδοβα σαν τρελό στην Αθήνα. Μισό λεπτό. Ναι. Δήλωσα ομάδα. Βέβαια έχει δηλώσει ομάδα, παιδιά. Άμα πω ότι είμαι παοξή σαν το Δούκα και πάω στο ΙΝ 10 που πήγε του Μαρινάκη, μπορεί να λύνουν οι παοξίδες. Εγώ, άμα πάω, δεν πάω να μπει κουβέντα. Κανένας. Εγώ έβγαλα τον Καράπαπα μια συνέντευξη και μα είπαν εδώ αυτό και τα λοιπά. Που δεν είμαι παοξή. Ναι. Θυμάμαι τι έγινε. Φαντάζεσαι τώρα τι ακούει ο Φουκαράς ο Δούκας που πήγε και έγραψε στο site του Μαρινάκη. Ναι. Που είναι παοξή. Ναι. Μάχημο και τα λοιπά. Ναι. Αυτό δεν το συγχωρούν οι παοξίδες. Όχι. Ένα κομμάτι που τον κράζουν τον Δούκα. Ναι. Κακό λέω εγώ. Λοιπόν, η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα που παρουσιάστηκε πιλωτικά δίκτυο 5η γενιά, 5G παρακαλώ, είναι η 84η Διεθνή Θεσσαλονίκη, έκθεση Θεσσαλονίκη εδώ στην ΔΕΘ. Η παρουσίαση λοιπόν του πιλωτικού δικτύου 5η γενιά ή πιο απλά 5G δικτύου γίνεται από τη WIND σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην 84η ΔΕΘ, φίλες και φίλοι. Στο σημείο αυτό, όλοι οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν τις απίστευτες ταχύτητες που σου φέρνει το πιλωτικό δίκτυο 5G μέσα από τα πρώτα 5G smartphone, φίλες και φίλοι. Πιο συγκεκριμένα, στο περίπτερο 12 και στο χώρο της WIND, χρησιμοποιώντας συσκευές 5G συσκευές, οι επισκέπτες μπορούν να κατεβάσουν ολόκληρες σειρές, ταινίες, παιχνίδια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και παράλληλα να κάνουν ζωντανά εκείνη την ώρα speed test, δοκιμές ταχύτητας, ώστε να βιώσουν τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του δικτύου 5G. Μπορεί να επισκεφτείτε λοιπόν το περίπτερο 12 στην έκθεση για να αντιληφθείτε και να καταλάβετε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό θα είναι αυτή τη φορά. Με τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη θα είναι. Βρήκες το quiz? Πού να το βρεις, ρε? Πού να το βρεις? Έχω ευχάριστα μαντάτα για τους φίλους του Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια. Οι κληρώσεις αυτοκινήτων Car or Car συνεχίζονται, κάτι που σημαίνει πως όσοι δεν κερδίσατε τις προηγούμενες, ήρθε η σειρά σας να δοκιμάσετε την τύχη σας. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Παίρνετε λαχνούς μπαίνοντας στο καζίνο, περιμένετε να δείτε αν θα κληρωθείτε. Αν καταφέρετε να κληρωθείτε, παίζετε για μετρητά έως και 5.000 ευρώ ή για ένα Renault Twingo. Οι κληρώσεις γίνονται Παρασκευή, Σάββατο 1:30 και την Κυριακή 12:30. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Μετρόπολης ακούτε, ναι, Κωνσταντίνε. Πάντως ο Λευτέρης ο Δούκας μπήκε στα βαθιά, γιατί την πρώτη μέρα που αναλαμβάνει, ναι, βγαίνει αυτό το. Το βιντεάκι. Όχι το βιντεάκι, το βιντεάκι, ναι, και αυτό. Το βιντεάκι, είχαμε και απάντηση. Ήταν η πρώτη του εργασιακή. Τι απάντηση έτσι, λοιπόν ο Λευτέρης? Ουσιαστικά έβαλε τα πράγματα στη θέση ότι δεν έγινε κάτι όπως παρουσιάζεται και καυτηριάζει το ντοκουμέντο. Το τεντώσατε το θέμα, είπε. Ναι, φτάνει. Και καυτηριάζει το ντοκουμέντο και μάλιστα κάτι ντοκουμέντο. Ευτυχώς που υπάρχει βίντεο. Ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε βίντεο, θα υπήρχε. Θα έπρεπε να αποδείξει ότι δεν υπήρχε. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε κανένα, θα γινόταν πάλι. Ναι, πάντως και βίντεο που υπάρχει, το τεντώσανε αυτοί κάτω. Καλά έκανε ο Λευτέρης και τα πράγματα σε μια θέση και επίσης ήταν και δεύτερο. Λευτέρησε. Αλλά Λευτέρησε. Ξέρεις κάτι. Ναι, για πες. Όταν βάλετε κάποιος άδικα. Ναι. Εγώ δεν μ' αρέσουν οι αδικίες. Και εμένα δεν μ' αρέσουν. Γι' αυτό πάντοτε μπαίνω στη μέση και είμαι ασπίδα. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Άνθρωπος που δεν χρηματίστηκε. Πρέπει να τον βάζουμε σε ένα πάνω ράφι. Το βάλουμε ψηλά. Δεν χρηματίστηκε. Δεν χρηματίστηκε. Ξέρω άλλους που έχουν χρηματιστεί. Καλά, ναι. Εγώ ορμάω. Ναι, ορμάς εσύ με τα χρήματα έχεις. Εγώ έχω ένα θέμα. Με τα χρήματα. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ξέρεις ποιο ζωή έχει δύο. Δηλαδή μετά την Κοντζάρεβα, βάζω δεύτερο το Δούκα. Το Δούκα. Σε τιμιότητα, ναι. Τρέλα, άστο. Τρέλα. Καλά, ο καθένα έχει δει, είπαμε, τα καλά, τα στραβά, τα θετικά, τα αρνητικά. Όλοι μα τα έχουμε. Με τον Πλαχίν τι έγινε τώρα, γιατί. Τίποτα δεν έγινε, Κωνσταντίνε. Πες μου τι έγινε. Έβγαλαν οι Ουκρανοί. Μια Ουκρανοί. Πώ τη βγάλανε. Κάντε, εγώ σου λέω τώρα, εσύ έξυπνο άνθρωπο είσαι. Ο Πάουκ ψάχνει προπονητή, πάμε το δικό στο σενάριο που θε να δημιουργήσει ένταση. Τον Πλαχίν θα φέρει ο Πάουκ. Αυτό που είχε πριν 30 χρόνια με Βουλινό, πλάκα με κάνει. Πόσο ετών είναι ο Πλαχίν? Ξέρω πόσο είναι. Ένα λεπτό. Να δούμε την πορεία του Πλαχίν προπονητικά που είναι. Ναι. Αν είναι 3 χρόνια άνεργος, θα πούμε λέτε βλακίες. Αν ο Πλαχίν είναι ενεργός, εγώ τον έχω χάσει. Ας πω και για την αμαρτία. Θα στα πω όλα. Τον έχω χάσει. Όλα θα στα πω. Ωραία, όλα θα πω όλα. Έχει φαγωθεί. Είναι 66 χρονών ο Πλαχίν. 66 χρονών λοιπόν, είναι ο Πλαχίν. Ναι. Και έχει να προπονήσει από το 14 ομάδα. Μάλιστα. Πλάκα με κάνει, Κωνσταντίνε. Ναι. Έχει 5 χρόνια, δεν ασχολείται ο άνθρωπος. Και ο Πάκο θα πάει να πάρει τον Πλαχίν. Γι' αυτό σου λέω είναι ανέχοντο με τον Τωτό αυτό το πράγμα. Άρα ούτε καν πρέπει να μπαίνει ο Πάκο στην φιλοσοφία. Τελευταία ομάδα που προπόνησε ήταν το 14 τη Δυναμό Κιέβο. Από τότε έχει σταματήσει ο άνθρωπος. Στα 62 του σταμάτησε να ασχολείται. Είναι 66 τώρα. 66 είναι τώρα. Γι' αυτό σου λέω τώρα μην είναι. Τζάμπα το συζητάμε. Εντάξει. Τι θέλει να πει, καλά, θέλει να αναπτυχθεί. Πιστεύει ότι ο επόμενο προπονητή του Πάουκ θα είναι από Ουκρανία, από Ρωσία? Πιστεύω ότι ο Πάουκ θα τερματίσει τη σεζόν με τον Φερέρα κανονικά στον πάγκο του. Κρέα ή ψάρι τρώ.
και τα δύο μου αρέσουν. Εγώ στο ψάρι είμαι δυσκολευτικό. Και τα δύο μου αρέσουν. Και το ψαράκι το καλό. Τα μεγάλα ψάρια μου αρέσουν δυστυχώ. Ατλαντικού. Ναι, μου αρέσουν φάγια. Μόλι γυρίσει με το καλό από το τρίμερο σου. Το τρίμερο τον Οκτώβριο. 1 Νοεμβρίου που όλοι σε θα πάμε για τα Μπακάρντι κόλλα και αυτά. Λοιπόν, θα πάρουμε. Όποιο χάσει, ναι, πληρώνει τα Μπακάρντι. Μέσα ρε Μπαγάσα, μέσα. Θα σε ψηρίσω όμω. Θα σε ψηρίσω. Ψήρισε, θα σε ψηρίσω. Λες δηλαδή ότι μετά την 28 Οκτωβρίου δεν θα έχουμε αυτόν τον προβλήμα. Όχι. Δεν άντε δεν φαγώθηκε, φαγώθηκε. Και ξέρει γιατί. Ναι, γιατί για πες. Γιατί δεν είναι ευέλικτο. Δεν είναι ευέλικτο. Όχι. Εγώ το βλέπω ότι είναι έξυπνο άνθρωπο. Τώρα, αν δεν καταλάβει ότι η ομάδα πρέπει να ρολάρει λίγο διαφορετικά και σιγά σιγά να περνάει αυτά που θέλει, τότε ίσως να φάει το κεφάλι. Αλλά μετά το 60, βιολογικά, κρεμάει ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει όλες να κάνει ένα ρυθμό διαφορετικό. Ναι. Οι πρωί γυμναστές να του πούνε. Έπρεπε να μπει δυνατά για τα ευρωπαϊκά μάτσα όμως. Θα μπούμε στο pressing ψηλά 3 λεπτά στο, από, το, από αυτό το θυμάσαι το περσινό τον ΠΑΟΚ. Το θυμάμαι. Πώς ήταν. Πολύ καλύτερο. Όχι, ρε φίλε, εδώ με το ξεφωνίζατε τώρα μαζί μα με εκπομπές. Και δεν παίζετε μπάλα και δεν κάνα. Βγαίνα στα ραδιόφωνα εδώ τα κουρατώ και λέγανε τι είναι αυτή η ομάδα του Λουτσέσκου. Και εγώ σα έλεγα, παιδιά, η ουσία μα ενδιαφέρει τώρα να κάνουμε ράνουμε. Κοίταξε. Έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που έβγε ο Πρίγιοβιτς και σταμάτησε αυτό το ανεβαίνω και το Γενάρη. Αλλά να σου πω κάτι. Για ποιο λόγο να μην παίξω εγώ έτσι, όταν στις τέσσερις έντρες έχω ένα γκολ. Για ποιο λόγο να μην πάω σε αυτό το δρόμο. Γιατί να ψάξω να βρω ένα άλλο πιο δύσκολο, σωστά, πιο τακτικό κομμάτι. Πόσο μάλλον τον πάω και είχε κουμπώσει πέρσι πίσω την άμυνα. Ναι. Είχε βρει τον τρόπο, είχε ρολάρει ομάδα δύο χρόνια. Είχε άλλο Βιερίνια και άλλο Μάτος. Σωστά. Τα δύο δεκάρια σου. Αυτά ήταν τα δύο δεκάρια. Δεν ήταν ο πίστευμα. Τέλος πάντων. Δεν είναι ούτε Πασχαλίτσα ούτε το Σκαθάρι. Τι Σκαθάρι. Το Ζωήφιο που έχει δύο τσουτσού. Τι δύο τσουτσού. Δύο έχει, λέω. Έχει δύο. Έχει πάνω κάτω. Πάει δεξιά-αριστερά. Δύο. Το κάνετε αυτό με από δύο. Τη μάνα, από τη φύση δηλαδή. Ναι, 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 έχει δύο. Μανίσκο. Ποιο είναι αυτό το Ζωήφιο, δεν το ξέρει το Καζαμπάκι. Ας ψάξουν οι γυναίκες. Ναι, όχι, ας ψάξουν οι γυναίκες. Γιατί θα κάνει τίποτα. Τόσο μικρούλι. Αλλά έχει δύο αυτό. Μα θες να κάνει διπλή δουλειά, διπλή ικανοποίηση. Έτσι. Να, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα να ικανοποιηθούμε εμείς όμως. Έλα μόνο με τα πρώτα. Έλα ρε Κωνσταντίνα, αφού κουστάρει τώρα να μου καταβάδω εδώ γίνεται χαμό. Λοιπόν, Sport Time. Ναι. Ο άλλος είναι στα μάξι, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν κάνει να ακούσει. Τι γράφει. Απίστευτο γράφει. Ναι. Και έχει τους, τον Μαρινάκη, τον Σαββίδη, τον Μελισανίδη και τον Αλαφούζο. Ότι. Δυνατοί επιχειρηματίες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αδυνατούν να δώσουν λύση στα βασικά ζητήματα χτυπώντας το ίδιο το προϊόν. Και έχει τις κάμερες εδώ πέρα. Δεν ενδιαφέρει το Σαββίδη, το Μαρινάκη και το Μελισανίδη το προϊόν, του ενδιαφέρει η εταιρεία τους. Η εταιρεία τους και η μαρμίτα τους. Η μαρμίτα τους. Ναι. Εάν δούνε ότι το προϊόν το δούνε και οι τρεις. Είναι εις βάρος της μαρμίτας τους, τότε θα ενωθούν. Θα πάνε να το βελτιώσουν. Θα ενωθούν να βελτιώσουν και μετά θα ξαναπάνε στα χαρακόμματα. Πόσο παρακάτω να φτάσει αυτό το προϊόν, φίλε της Ελλάδος, γιατί νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε εξαθλίωση. Και λέει εδώ πέρα ο μόνος δρόμος κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για βιώσιμο πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνω ακόμα και στην Αθήνα ότι αυτό που πάει να γίνει με το Μαρινάκι είναι μεγάλο μείον για το πρωτάθλημα. Το μεγάλο πρόβλημα, ναι. Εγώ το βλέπω βλέποντας τους νέους ανθρώπους και επειδή κάνοντας παρέα με νέους ανθρώπους. Βέβαια, ανοίγονται οι ορίζοντες, βέβαια, ακούς διάφορα, ναι. Έχω βρεθεί σε καυγάδες, ναι, ομοιρικούς μεταξύ 20άριδων σε αγώνα Real Barcelona, σε αγώνα Arsenal Liverpool. Arsenal Liverpool. Ναι, ναι, Bayern Dortmund, ναι. Οι ίδιοι αυτοί, είναι παοξίδες, Αργεννοί και τα λοιπά. Δεν μιλάω για χούλιγκανς τώρα. Ναι, 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 για φύλαθλοι. Ναι, φύλαθλοι. Δεν τους έχω δει να μαλώνουν για παοκάρις. Θέλω να πω ότι η εξέλιξη των πραγμάτων φέρνει σε ένα πιο πλατή επίπεδο. Και ο άλλος που είναι πιτσιρικάς, αν ρωτήσει ένα 8 χρονών, θα σου πει την 11η της Arsenal. Ναι. Του ΠΑΟΚ μπορεί να μην την ξέρει. Ναι. Άρα λοιπόν το προϊόν πηγαίνει προς τα κάτω, έχοντας τη νέα γενιά ανθρώπων να ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά. Με τα ευρωπαϊκά. Πόσοι Κινέζοι δεν είχαν ποδόσφαιρο και ασχολούνται μόνο με τη Juventus, τη Manchester United και πάνε εκεί και νομίζω ότι είναι ομάδες. Γι' αυτό η Νόβα δεν μπορεί να στεριώσει. Ναι. Ας πάρει και ένα πρωτάθλημα δύο μεγάλα για να στεριώσει. Ύστερα, η Νόβα πώς θα στεριώσει. Όταν μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ δεν κάνει κανονικό πρωταθλητισμό. Δεν παίρνει μεταγραφές δηλαδή. Πώς μια ομάδα, επί χρόνια ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ μεγάλο φάσμα πελατών, παύλα οπαδών, ναι, είναι έξω από την ενεργή συμμετοχή του στην ομάδα. Άρα που καταλήγουμε ότι χρειαζόμαστε πολύ δυνατό Παναθηναϊκό, πολύ δυνατή ΑΕΚ, πολύ δυνατό Άρη, Ηρακλή. Τον Ηρακλή, ο οποίος τον εξαφανίζει. Το θέλουμε τον Ηρακλή, δυνατό Όφη στην επαρχία, δυνατό Βόλο στην επαρχία, για να κάνουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε επαρχία. Όταν το προϊόν λέει, ναι, ο ΠΑΟΚ είναι φίλος με την Ξάνθη. Με τις Στάδες, ναι, Ολυμπιακός, ναι, ναι, είναι φίλος. Ναι, εξαθλιώνει το σε ένα μάτσα, ας πούμε, Ξάνθη ΠΑΟΚ. Ή σε ένα μάτσα, ας πούμε, Όφη Ολυμπιακός. Ναι. Ξέρουμε το αποτέλεσμα, λες, πριν ξεκινήσει το μάτς. Εγώ πιθανολογώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Ναι. Αλλά πιθανολογώ. Το προϊόν με έφερε να πιθανολογήσω. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία.
ότι στο Ξάδι ΠΑΟΚ θα έχω 0-2 και φυλάκια θα έχω. Και στο Όφι ΠΑΟΚ ή στα Γιάννενα ΠΑΟΚ ή στο Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Ή στο Λαμία ΑΕΚ, ναι, γιατί Λαμία όλοι αυτοί έχουν κάτι. Τι προϊόν να έχω εγώ. Ναι, ναι. Οκ, okay, το δέχομαι αυτό που λες. Τι προϊόν να έχω. Εξαθλιώνει το προϊόν και το κάνει προβλέψιμο όσο δεν πάει. Ξέραμε τόσα χρόνια τον πρωταθλητή, τώρα ξέρουμε και. Όταν πήγαινα εγώ πριν 15-20 χρόνια στην Καβάλα και είχε 8.000 καβαλιώτες, ναι. Και τώρα είναι όλοι οι Ολυμπιακοί οι παοξίδες. Όταν πάω στη Δράμα και είχε 10.000 δραμινούς δοξέως και τώρα έχει 1.000. Ναι. Όταν πάω στην Πάτρα και δεν έχει πατρινούς, έχει Ολυμπιακούς. Ναι. Πάει επαρχία. Δεν υπάρχει επαρχία όπως υπάρχει παντού ανά την Ευρώπη. Άρα, σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Πάει επαρχία. Φιλικά σωματεία. Πεχταράδες δεν έχει. Σας πληρώνω για τα τηλεοπτικά. Γεια σας. Ξέρουμε τι θα γίνει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τέλος. Τέλος. Ο προπονητής του Ολυμπιακού δηλαδή ήταν ευέλικτος πέρσι. Κωνσταντίνε, λέει. Τον είδαμε και πέρσι, λέει, τι έκανε. Ο προπονητής του Ολυμπιακού λέω, χρόνο, ακολούθησε, ακολούθησε τη εταιρεία τη συμβουλή. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να παρουσιάσουμε θέαμα. Χάνουμε το πρωτάθλημα και πάμε να δείξουμε ποδόσφαιρο. Φέτος που πάει για να πάρει συλλές, το πρωτάθλημα. Δηλαδή, κάτσε, εγώ διαφωνώ εδώ. Τι, τι λες, δηλαδή, του είπε ο Ολυμπιακός, δεν πειράζει, ας χάσουμε και φέτος το πρωτάθλημα, τα θέλουν όλα. Θέλουν να τα παίρνουν. Παίξε μπαλίτσα να λέμε για τα δοκάρια και τις τελικές μας. Βλέποντας ότι περιραίωσε ατμόσφαιρο το πρωτάθλημα δεν το παίρνουν, προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο, να δώσουν θέαμα και πούν παίζουμε μπάλα. Ναι. Παίζουμε μπάλα, βάζουμε όσα βάζουμε και τρώμε όσα τρώμε. Τώρα λοιπόν. Ναι, αλλά αυτό δεν το μάσησαν όλοι οι Ολυμπιακοί του Ολυμπιακού. Εμείς θέλουμε, λέει, κούπα. Θέλουμε πρωτάθλημα και ναι. Τους έσωσε η πρόκληση του Champions League φέτος. Φέτος. Σώθηκαν από αυτό. Φέτος τι φτιάξανε. Κάνουν αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου και ο Πάοκ όπως έκανε. Με αυτό λέω. Χρόνο στον προπονητή. Χρόνο. Φτιάξαν την άμυνα. Πήραν ένα παίχτη καλό. Πήραν σέντερφορ καλό. Ωραία. Ο Βαλμπουενά. 35 χρονών. Ως τώρα είναι σούπερ. Σούπερ είναι, αλλά να το δούμε πόσο θα αντέξει πάνω του χρόνου. Λοιπόν, πάμε λίγο να ολοκληρώνω. Ο Φερέτς λέει ότι θα το χάσω το στοίχημα. Έτσι λέει. Ναι. Κέρδισε, θα το κερδίσει εσύ λίγο. Το πάρω εγώ, ναι. Ναι, ναι. Όλα θα κρυφθούν, λέει, μετά το μάζι με τον Ατρόμητο. Λέει. Τώρα δηλαδή. Α, το βλέπει πιο πρόσφατο. Πιο πρόσφατο, ναι. Ναι. Λοιπόν, αγώνας για Σεμέδο. Ο Σεμέδο δεν θα παίξει τώρα με τον Βόλο, αλλά το παλεύει για να παίξει με την Τότεναμ. Και έχει μονόδρομο για την ΑΕΚ στόχο στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος θα το χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Θα το χτυπήσει, αλλά μπορεί. Μπορεί, γιατί. Μπορεί, λες. Άμα βάρ, μάρ, αυτά, άμα τα έχουμε τίποτα. Μπορεί. Ναι. Η ΑΕΚ λέει ο Κωστένογλου και η Ήβιτς έχουν δείξει στους παίχτες πώς μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Λέει δεν υπάρχουν περιθώρια για αυτή τη χρονιά. Ναι, αλλά ρε, εσύ, ΑΕΚ, με το Ρώσερ που έχεις πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ τη σέβομαι την ΑΕΚ και λέω ότι είμαι μαζί σου, ότι δεν μπορείς ποτέ να την ξεγράφεις. Αλλά είναι το τρίτο φαβορί. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και μακριά από τους άλλους δύο. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί πίσω είναι ευάλωτοι ατομικά. Λέει θα κάνουν ειδική μεταχείριση στο Τζιγκρίσκι ώστε να πέσει τα κομβικά μάτς γιατί ο άνθρωπος είναι επίλυνος, έτσι. Απόλυτο στόχος στο πρωτάθλημα λέει φέτος για την ΑΕΚ. Με τον Κωστένογλου. Εγώ λέω ότι τον βάζουν πολύ δύσκολα τον Κωστένογλου και λέω, θα τον λέω θα ότι τον θα είναι ο επόμενος που θα απολυθεί. Θα τον κάψουν. Ο επόμενος που θα απολυθεί λέω θα είναι ο Κωστένογλου. Γιατί άμα κάνει μια μισή στραβή είναι και εύκολο θύμα, έτσι. Πανεύκολο θύμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν τη βγάζει, λες. Δεν τη βγάζει, ναι. Δεν τη βγάζει. Άμα τον βάζουν τον πύχη στα 7 μέτρα, δεν τη βγάζει. Έτσι. Live. Live. Φαούστο. Ο Παναθηναϊκός πήρε παίχτη. Εξάρι. Ναι, εξάρι είναι αυτό. Εξτρεμαδούρα έπαιζε. Κατάτια για τον Παναθηναϊκό για μένα. Εγώ τον είδα, πήγα στην Αθήνα. Ναι, για πες. Και είδα ότι οι ξένοι ποδοσφαιριστές είναι χειρότεροι από τους ταλαντούχους Έλληνες. Ναι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο τραγικό. Είδα 100 γορίλες. Οι οποίοι τρώνε 3 πρωινά και 2 ανθρώπους σαν και εμάς. Oh. 100 oh. τέτοιους με διακριτικά του Παναθηναϊκού να πάνε να φυλάνε τον Αλαφούζο και τη δίκη του Παναθηναϊκού. 100 άτομα. Oh, μάλιστα. Είδα έναν Παναθηναϊκό με εξτρέμ τον Κολοβό και τον Χατζηγιοβάνι που στον Άρη δεν παίζουν βασική ακόμα και έτσι όπως είναι ο Άρης. Είδα χάφ τον Κουρμπέλη και τον Δόνη και πάει ο Δόνης ο προπονητής να παίξει ένα κατακτητικό ποδόσφαιρο κατοχής με αυτούς τους χάφ. Είδα παράλογα πράγματα. Και αυτός είναι στη λίστα για αποχώρηση. Ποιος? Ο Δόνης. Ο Δόνης. Ναι, βέβαια είναι. Αν δεν πάρει κάτι καλό ο Βικελίδης, όχι βρεμός χάρη, με λέει ο Φερέτης, επειδή τι? Έχουμε αυτή την άνεση. Τι? Τον είχα καθηγητή, ξέρεις. Σε έβαζε καλό βαθμό. Ναι, ήμουν πολύ καλός. Πολύ τσαχπίνης. Πώς βλέπεις τον Εμμανουηλίδη, πιτσιρίκο. Ναι. Επί δύο. Φαντάσουμε εκεί με γαργαλιάρες. Ναι. Τι γράφει. Εσύ θα κερδίσει το στοίχημα. Λέει ότι τελικά θα αντέξει ο Φερέιρα. Θα τον κρατήσουν. Α, θα αντέξει ο Φερέιρα. Ναι, 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 το γουστάρει το Φερέιρα ο Φερέτης. Ναι, γιατί. Διότι. Τι μοιάζει ο Τσίπρα, τι. Όχι, όχι. Του παρουσιάζει ένα πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο ταιριάζει στον ΠΑΟ κτλ. Ταιριάζει στον ΠΑΟ, αλλά θέλουμε και ναι. Κούπα, θέλουμε και τρόπαιο. Λοιπόν, ναι, Φαούστο, ναι. Ένα χαφ το οποίο δεν το ανανέωσε η Εξτρεμαδούρα. Εντάξει. Οι Παναθηναϊκοί παλί θα βλέπουν αυτά και θα κλαίνε, φίλοι. Ναι. Παίχτη που δεν άφησε η Εξτρεμαδούρα, τον παίρνει ο Παναθηναϊκός τελευταία στιγμή για να συμπληρώσει το ρόλο. Θα παίρνει 40 ευρώ το εισιτήριο Αλαφούζος. Ναι. Και παιδάκια 7 χρονών που είχα εγώ ένα παιδάκι. 10 χρονών. Ντροπή. Στην Ακαδημία ντροπή, του Παναθηναϊκού. Ντροπή. Και του πλήρωσα 40 ευρώ εισιτήριο. Ναι, ναι, ναι. Να τα βάλει τα λεφτά να μην πω που ο κύριος Αλαφούζος.
Γάντι από Μπέο στις τράπεζες για την Νόβα. Αν ο Μαρινάκης θέλει να αγοράσει χωρίς χρέη την Νόβα, τότε ενδιαφέρομαι και εγώ, λέει ο Μπέο. Ναι. Είχαμε χτύπημα του Καραπαπά από πού και ω πού. Η Νόβα, αν την πάρει ο Μαρινάκης, ναι, η οποία χρωστάει. Στις Μιχαλούς. Ναι. Πώς θα την πάρει ο Μαρινάκης? Ένα, αυτό λέει τώρα ο Μπέο. Θα την πάρει με τα χρέη ή χωρίς τα χρέη? Άμα είναι χωρίς χρέη, θέλω και εγώ, λέει, να πάρω Νόβα. Ναι. Πουλάει τρέλα ο Μπέο. Δεν παίρνει Νόβα γιατί εσύ δεν είσαι φίλο με τον Μητσοτάκη. Αλλά. Λοιπόν, τα πήρε με τι κάμερε και όχι με τον Αυγενάκη το χτύπημα τη live που πρόλαβε παρότι αργά βγήκε το βιντεάκι, έχει ένα χτύπημα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, για να διευκρινίσουμε πραγματάκια. Ναι, αλλά δεν πήγε στις κάμερες να πει γιατί ήρθατε εδώ. Τον Αυγενάκη φώναξε. Ναι, γιατί είναι υποτίθεται του κράτους. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να ήταν η ΕΡΤ. Πρέπει να ήταν η δημόσια δηλώση. Δεν ήταν το Open εκεί. Δεν πρέπει να ψάξει από κανένα γορίλα εκεί που τρώσε. Και να ήταν το Open, και να ήταν το Open μπορεί να σου πει σταματήσε. Εσείς φύγετε. Αλλά προφανώς δεν ήταν το Open. Ναι. Απίστευτος ο Ελαράμπη κάνει παπάδες προπονήσεις. Στις προπονήσεις. Πού, και εγώ όταν έπαιζα στις προπονήσεις, καλός ήμουν. Ναι. Μετά, άμα με έβαζε μέσα, ήμουν στραβός. Και συνολικά λέει σε 27 αγώνες τον τελευταίο χρόνο έχει σκοράρει 20 γκολ. Ναι. Έτσι. Και στην Αραβία βέβαια. Έτσι, ναι. Μαζί με αυτά που βάζει ο Ολυμπιακό. Ο Ελαράμπης. Καλός είναι. Εσένα δεν σε πολύ αρέσει. Κοίταξε. Εμένα μου αρέσει. Πέρα. Άμα μου φέρει την μπάλα εμένα μέσα στην περιοχή. Θα το βάλει. Μπορεί θα να το βάλω σπρώξεις, και εγώ. Θα το σπρώξεις. Τέτοιου center for. Ναι. Εντάξει. Τα βάζουν. Το center for για τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ πρέπει να έχει ταχύτητα, τρίπλα διείσδυση. Κεφάλι. Συμμετοχικότητα κεφάλι. Κεφάλι βέβαια. Να βλέπει γύρω. Υστερούμε λίγο εμείς. Ναι. Στον πρώτο χρόνο να είναι, ξέρω εγώ, με άριστα το 10 στο 7. Ναι. Αυτά τα center for. Άμα είναι να συγκρίνω εγώ τον κάθε center for. Να βάλω την Τρίπολη και την Ξάνθη τα ίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Με συγχωρείτε. Βράσε όριζα. Δηλαδή, αν πει παίζει center for ο Ιουινές, ας πούμε, στην Ξάνθη. Ναι. Καλός είναι για την Ξάνθη. Ήρθε στον Άρη, κάκα έκανε. Εγώ πιστεύω αδικήθηκε λίγο στον Άρη. Τα χαμένα πέναλτι τον πήγα πίσω. Έβαλε 9 γκολ, έβαλε πέρσι ο Ιουινές. Ναι, ο 9 γκολ. Αν έβαζε και 2 από τα 4 που έχασε, ναι, θα ήταν πολύ καλά. Ντάξει. Αλλά κόστησαν αυτά τα πέναλτι. Με πάω, δηλαδή, αν το βάζε, θα λέγαμε άλλη δηλαδή, χρονιά. Δηλαδή, ο center for, ναι, που θα έρθει στον ΠΑΟΚ του Μαρινάκη, ναι, του Σαβίδη, τον Ολυμπιακό, πρέπει να έχει στοιχεία. Όχι ας πούμε της Ευρώπης, αλλά να έχει μια διείσδυση, να έχει μια συμμετοχή, να ξέρει μπάλα, να έχει υποδοχή, να έχει, ας πούμε, δεν έχει πολύ καλό σου, έχει καλό κεφάλι. Έστω και σε μέτριο επίπεδο όλα αυτά, όχι το πλέον. Στο 7 να το έχεις, στο 6,5, ναι, στο 7. Κόκκινος. Κόκκινος. Αποθεώνει το Λοβέρα, λέει ότι είναι μέσα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αργεντινή με Ντεσέλσο, Τσέρβι και τη Μαρία. Ο Λοβέρα, για πες το πω. Ο 20χρονος, 19χρονος που πήρε Ολυμπιακός. Το ταλέντο. Το ταλέντο πήρε Ολυμπιακός. Εγώ σα είπα πάντως προχθές γιατί μπήκα στο Transfermarkt, είδα τι πήρε και τι έδωσε ο καθένας. Πάω και ο Ολυμπιακός έχουν δώσει ακριβώς τα ίδια λεφτά. Ναι. Απλά ο ένας πήρε και 35. Καλά, απλά προσπαθούν να τα κάνουν. Ναι. Ίδια λεπτά. Ντάξει. Γιατί και ο Πάουκ έδωσε 3,5 για τον Εσίτη, 3 για τον Αγούστο, 2,5 για τον Στόχ, έδωσε τα λεφτά. Από μια καντίνα που πουλάει λουκάνικα, ναι, μπορεί να πληρώσετε χαβιάρι το λουκάνικο. Θα το δούμε αυτό. Τέτοιοι είστε. Θα το δούμε. Αυτά πρέπει δώρο να κοιτάξουμε. Δώρο 3 εκεί. Γήπεδα λέει από Μαρινάκη. Ναι. Τι γήπεδα? Τένις. Τένις. Ναι, ναι, χώρο για το τένις λέει. Έχει μούτρα ο Μαρινάκης για το τένις. Όχι, γιατί φτιάχνει 3 γήπεδα τένις. Το γράφει εδώ ο Κόκκινος αφού κάνει υποκλεί συνέχεια. Υποκλείνεται στο σωμάκι. Να βάλει τον αφαλότερο να πάει μπάλα μέσα να πούμε. Δεν ξέρω τι θα μας κάνει. Πάμε στην πράσινη. Γήπεδα τένις. Πού τα δίνει? Εκεί, στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό θα κάνει. Ναι. Πάμε στην πράσινη. Έχουν μούτρα οι Ολυμπιακοί να παίξουν τένις. Γιατί έλα σου μάθω τένις. Αντισφαίρεις δεν λέγεται αυτό? Ναι. Λοιπόν, τα στάζουν. Ποιο? Οι παίχτες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Άκου τώρα τίτλο εδώ, οι πράσινοι. Τα στάζουν. Ποιο βγάζει τα πρώτα σελίδα? Έμα έλαντε, δεν ξέρω. Δεν τον απολύσαν. Τα στάζουν, λέει. Μα για απόλυση ο άνθρωπος. Κέρδισαν το Περιστέρι 20 πόντους σε φιλικό και τα στάζουν. Παρακάτω. Ώρα για σπορ. Ξύδις. Μήνας φωτιά λέει. Ναι. Η ΑΕΚ λέει έχει 3 κρίσιμα παιχνίδια. Με Λαμία εντός, Πανετολικό εκτός. Και πάω και τι να πουλήσει αυτό ο κάτσε ρε τώρα, κάτσε. Τι με μάτς φωτιά, με Λαμία και Πανετολικό είναι μάτς φωτιά, μόνο τον πάω και. Πάει στη Μέτρο πρώτα, τι γράφει. Μέτρο στα έδωσα νωρίς τα θέματα. Έχει παρουσίαση σήμερα του προγράμματος. Νάτος. Ποιο προγράμμα? Στη ΒΕΘ. Πάνω, πρώτο θέμα. Ένα λεπτό ρε φίλε. Ναι. Τι υπήρχε καν καινούριο? Έκανε καμιά καινοτομία? Τίποτα δεν. Κάτσε να ακούσουμε το απόγευμα καμιά έκπληξη από τον Μπούζο. Δεν ξέρει τι γίνεται. You never know. Ρε αγόρι μου. Δεν ξέρεις, τα χρόνια που ναι, ήταν εδώ πέρα έφευγε ένα, ερχόταν ο άλλο. Ήθελε τζέτζελο. Ναι, τζέτζελο. Και δεν έχουμε πολλού τρόλου. Τι να παρουσιάσει τώρα, δηλαδή τι καινούριο. Το βάζουμε εμεί περισσότερο γιατί ρε αγόρι μου, κάτι καινούριο να παρουσιάσει. Κάτι extreme. Κάτι θα γίνει. Να πάρει κανέναν τρελό, κανέναν. Μπορεί να υπάρχει, να μην το ξέρει. Κάνα που κάνει μπαμ. Να κάνουμε όλοι μια ατομική βόμβα να πάρουμε. Εγώ πήρα στη Μαρμίτα από τον Ασλάμα. Έκανε ένα μπαμ. Μπαμ έκανε. Εμείς εδώ έχουμε κανένα μπαμ. Μπορεί να πήραμε κάποιον κι εμείς. Να τον ανακοινώσουμε το βράδυ. Τι γράφει ο Ροθάκη? Και από κάτω θα τιμηθούν Αντελίνο Βιερίνια, το φιλαράκι σου. Έτσι. Παύλο Γκαρσία, πολιτάρι σου. Όλα τα αφιλά. Έτσι, αν λέει ο Ανδρώνης, μην έρχεσαι εσύ. Ο Ντίνος ο Κούης, ο Γιάννης ο Πανταγίδης, ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης και ο Δημήτρης ο Μπουσβάρος. Θα τιμηθεί ο Κούης. Ναι, ο Φωλάκης του Βασιλόπουλο θα τιμήσει. Αυτά είναι ωραία. Εγώ να τιμήσω τον Βιερίνια. Να το πάρει ο Βιερίνια να σηκωθεί να φύγει πριν την ώρα του. Έλα μωρέ, ο Βιερίνια είναι πολύ καλό παιδί, να ξέρεις. Το βράδυ
θα το καταλάβεις ότι είναι πάρα δεν πολύ καλό. Ότι... Τρομερός χαρακτήρας, χαμηλό. Μα εγώ είμαι κακό παιδί. Εσύ είσαι κακό παιδί. Ένα, ας εξεμπρόσκασε αγωνιστικά όμως. Και το παραδέχτηκες ότι εξεμπρόσκασε, προς τιμή σου. Λοιπόν, ήρθες Μαράγδα, σημαίνει ότι φεύγουμε. Ψάχνουμε το ζωήδιο που έχει δύο τσουτσού. Δηλαδή, ναι. Στο θηλυκό ναι. Έχει και δύο μουμού. Όχι, μόνο το αρσενικό έχει δύο. Το άλλο έχει ένα. Ναι. Μπορεί να χρησιμοποιεί όποιο θέλει, ενίοτε. Κάτσε, φίλε, γιατί να έχει ένα το θηλυκό και δύο το αρσενικό. Το δεύτερο που δεν το κάνει το αρσενικό. Το ξεκουράζει. Δεν είναι αδικία. Στον πάγκο. Στο πάγκο, ρε φίλε. Ένα... Συναζωρίς και το ένα βάλω το άλλο, ρε φίλε. Αλλά αυτοί που έχουν κάνει προστάτη θα ζηλεύουν αυτό που λέει. Λοιπόν. Το Win One το ξέρετε φυσικά. Είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Για να καταλάβετε τι εννοώ, στις μέρες μας, τα smartphone μας είναι προέκταση του χεριού μας. Κάνουμε τα πάντα μέσα από αυτό και αν χαλάσει, τρελαινόμαστε. Το Win One λοιπόν είναι εδώ για να μας λύσει τα χέρια μία για πάντα, καθώς σας δίνει δυνατότητα να επιλέξετε δωρεάν νέο smartphone και το καλύτερο. Αν χαλάσει, σου δίνει για όσο χρειαστεί συσκευή αντικατάσταση για να μην μείνει ποτέ χωρίς smartphone. Αυτό σημαίνει Win One και δεν θα το βρεις πουθενά αλλού. Μπείτε τώρα στο win.gr κάθετος Win One και ενημερώσου. Συσμένετε εδώ, ενημέρωση από Σμαράγδα Βασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ και cool, παρέα με Κάζα. Συνεχίζουν τελευταίο ημιωράκι μέχρι και τις 10. Έβλεπα ένα φιάλτη χθες, πάλι μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος, Κωνσταντίνε λέει. Πετάχτηκα πριν καν το ανοίξω, αλλά μετά σκέφτηκα αφού κοιμάμαι το βράδυ, αντί να κάνω δουλειά στο σπίτι, έχω και Volton One. Και αφού έχω χαμηλότερη χρέωση και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος όλη μέρα και κλιμακούμενο πάγιο, δεν υπάρχει περίπτωση να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος. Αφήστε λοιπόν τους εφιάλτες για τους άλλους. Μπείτε στο Volton.gr ή καλέστε στο 11300. Ο πρώτος λέει που θα αποχωρήσει, λέει το φιλαράκι μου φρουρός, είναι ο Δόνης. Ο δεύτερος λέει θα αποχωρήσει, θα είναι ο Κωστένογλου. Και λέει τι σας πειράζει λέει, που παίζουν τένις κάτω. Εδώ παίζουν παοξίδες λέει τένις. Άμα είσαι παοξίδες και παίζεις τένις. Πώς, να πας στον τρελόγιατρο. Έχουμε έναν. Ποιος. Γνωστό μας. Ποιος. Για πες. Δεν θυμάμαι. Για πες το φιλαράκι εδώ που είπε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πανάκας. Ναι, ο Πανάκας. Που είναι και δυνατός τένις σας κιόλας. Όχι ό,τι και ό,τι. Γι' αυτό είναι διχασμός προσωπικότητα. Διπολικός δηλαδή λες, είναι παοξίδες τένιστας. Τον έχεις δει να μιλάει τον Πανάκα. Πώς δεν τον έχω δει. Όταν μιλάει και αγριεύει, ναι, ναι. Πάει το στόμα στο αυτί. Φεύγει έξω δεξιά εντελώς. Ακραίο, ζαμπά γίνεται το στόμα, ναι. Σε καυγά τον έχεις δει. Δεν τον έχω. Ορμάει κάνει ράνι. Γιατί είναι φιλαράκι, σε άκουδο. Ναι, ναι. Άκουδο. Αλλά το στόμα είναι πολύ στραβό, έτσι. Και πάει τώρα αυτό τώρα. Το βοηθάει στο τένις. Γιατί πάει συνέχεια στα πλάκια, ναι. Δεξιά-αριστερά. Πάει τώρα να παίξει με τους καθώς πρέπει. Αφού είναι δυνατός ο τένις. Τι δουλειά έχει ρε Πανάκα με τους τενίστες. Εντάξει, όλοι δεν είμαστε κανένα τέλειο. Έχουμε και τι δηλαδή, να κάνουμε τώρα. Είσαι στου Αμπελόκη με στο Κορδελιό, ναι. Στη Νεάπολη. Ναι. Ο στόμα σου έχει φτάσει πίσω στα αυτή στη Ραχοκοκαλιά. Στη Ραχοκοκαλιά πάνω. Πάω. Τι δουλειά έχει ρε Πανάκα. Εντάξει, ρε, με το τένις, ρε. Έχουμε αδυναμίες και σε κάποια θέματα. Καλησπέρα. Επειδή ο άλλος ο Φλόρος ο Τσιτσιπάς θα πούμε, ναι. Έκανε δυο νίκες. Έκανε. Μετά ήρθαν με τη Ρωσίδα. Άσε με καημένο. Λέει ένα λέει το 2000 λέει σε είχε βρει. Στη Βέρεια λέει, καλημέρα λέει από Βέρεια, Κωσίρη, σε θυμάμαι λέει κάπου στο 2000. Ναι. Πρέπει να ήταν στο Μπογατσατζίδικο όταν πήγαινε μαζί με μια κυρία λέει, στην Κοζάνη. Ήσουν πολύ ευγενικό μαζί μα, δούλευα εκεί την καλημέρα μου. Η κυρία Πανταζή. Κυρία Πανταζή. Κυρία Πανταζή. Ήταν... και από Γάτσα και ήσουν ευγενέστατο, δεν παγάσα. Ήταν τον παλιό δρόμο. Παλιό δρόμο. Κυρία Πανταζή ήταν νομικό. Ναι, ναι. Τη εταιρεία. Ναι. Και πήγαινα εγώ, την πρέπει να την έφερνα και πήγαινα κι εγώ εκεί πέρα στι δίκε. Και μάρτυρας... Ήσουν ευγενικό τότε το 2000. Και είχε και το ψοφιμάκι πάνω. Ρε παιδάκι μου, ναι. Πάντα είμαι ευγενικό. Είσαι. Δηλαδή με του ανθρώπου. Είσαι. Άμα δει όμω κάτι στραβό, αμέσω γίνεσαι λιοντάρι. Με τον κανίβαλο. Ναι, θα γίνεσαι κανίβαλο. Γιατί να μην είμαι ευγενικό. Ανοίγουμε γραμμέ. Τώρα. Τι, παρατέτα το πράγμα. Αφήνει η ώρα, ναι. 90-90-90 να κουβεντιάσουμε όλη την επικαιρότητα, τι αγγελίε με προπονητέ, στραματίε. Βρήκε ποιο ζωή έχει δύο τσουτσού. Ο Τζίτζικας. Δεν είναι ο Τζίτζικας, όχι. Και στην τελική τι με ρωτάς, μπορεί να ξεκουράζει το ένα και να βάζει το άλλο σε λειτουργία. Δεν ξέρω, ρε Σίλε, κουλιά, τι τα ζωήφια. Τα ζωήφια τα φοβάσαι. Δύο αυτά το αρσενικό. Ναι. Το θέμα είναι πόσες τρύπες έχει το θηλυκό. Μία. Αν έχει τέσσερις. Μία έχει. Τι θα τα κάνει τα δύο. Μία. Απλά έχει το ένα σε λειτουργία, το άλλο το ξεκουράζει. Τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο, κατάλαβες. Ποιο είναι αυτό. Η ψαλίδα. Ποια ψαλίδα. Η ψαλίδα. Δεν είναι ένα ζωήφιο που είναι ψαλίδα. Αυτό το ζωήφιο έχει δύο. Παρά ευέρτα, στο ψαχνό. Τώρα οι γυναίκες που ακούν, ξέρεις τα λένε. Θα ψάχνουν ψαλίδες. Έπρεπε να μου να γεννιόμουν ψαλίδα. Τι μπαγάσας είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στα 90 για να σας ακούσουμε και εσάς. Σήμερα ξεκινάει και το Eurovolley μετά το Mundo Basket. Μα αγαπάμε βόλε ρε φίλε. Η Εθνική είναι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. 3 και 4 το παίζουμε με Βουλγαρία.
Έτσι έχουμε Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ρουμανία. Ναι. Θα παίξει με τη Βουλγαρία. Με τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Eurovolley είναι αυτό. Ποιο κανάλι το δείχνει? Τρεις και τέσσερις, νομίζω η ΕΦ πρέπει να το δείχνει. Αν δεν κάνω λάθος. Ποιος άλλος μπορεί να το δείξει? Ναι, νομίζω η ΕΦ. Ποιος για να μπει μέσα να δείξει αυτό το βόλερ? Ναι, εντάξει, μένα μου αρέσει το βόλερ, φίλε, γιατί όχι. Λοιπόν, το βράδυ θα έχουμε και Παντακίδη, μια που μιλήσαμε για βόλερ. Ο Παντακίδης ποιος είναι? Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ επί σειρά ετών που έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Έχει σταματήσει. Έλληνας. Ναι, Έλληνας, βέβαια. Παλίκαρος. Άρα, ποιο τιμάει το Μετρόπολη σήμερα? Λοιπόν, θυμίζουμε για άλλη φορά, γιατί σήμερα θα είμαστε πολύ κάτω στη ΔΕΘ. Θα είναι μαζεμένοι εκτός από εμάς για το πρόγραμμα. Θα φωνάξει ο Ανδρώνης και τους βρωμοπολιτικούς. Παύλο Γκαρσία. Καλός, ωραίο. Αντελίνο Βιερίνια. Άψογος. Ντίνος Κούης. Πολύ καλός. Καλατζίδης. Πάρα πολύ καλός. Παντακίδης. Πολύ καλός. Μπουσβάρος. Του κόκκινο φίλος. Ναι, εντάξει. Okay. Ο Μπουσβάρος, ναι. Τι θα έρθει? Εντάξει, μεγάλος παράγοντας ο Σονάρι, μπασκετό, φάτσα διαχρονική. Ρε, σταμάτα. Έφορος, ως παράγοντας θα έρθει. Ναι, εντάξει. Άρα εμείς βραβεύουμε και παράγοντες εδώ. Τα πάντα όλα. Άμα έχουν ξεχωρίσει και έχουν διακριθεί στον κλάδο τους, γιατί όχι. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Mm. Από όλες τις ομάδες το βραβεύει. Ποιος θα τους βραβεύσει? Εσύ τον Φιερίνια και τον Γκαρσία σίγουρα. Τον ξέρω ποιο, τον Παντακίδη, ποιο θα τον βραβεύσει? Κάποιο που δεν γουστάρει το βόλεϊ, ξέρω εγώ. Θε να κάνει εσύ βραβεύσει αγόρι με το βόλεϊ? Αυτή θα κατέβει η Δήμου. Το βόλεϊ. Ναι, η Δήμου το βόλεϊ. Εγώ λέω για να είναι. Τον Καλατζίδη, ο Γρηγόρη, έχουν καλέ σχέσει αυτοί οι δύο. Ο Γρηγόρη με τον Καλατζίδη. Ναι, αλλά τον Μπουσβάρο, ξέρω εγώ, ο Βλαχόπουλο. Τον Μπουσβάρο, Βλαχόπουλο. Ένα, θα βρούμε την άκρη. Μην αγχώνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Την πληρώνουμε. Δεν ξέρω τι παίζει, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά, Κωνσταντίνο. Δεν τα ξέρω πατσάγματα. Όχι. Λοιπόν, καλημέρα. Η Αθήνα ανέβασε με το χέρι. Βέβαια, όποιο πάει εκεί ανεβάζει κασέ. Τι να κάνουμε τώρα. Άμπραμα. Για να πάμε, καλημέρα. Έλα, φιλέ. Έλα, καλημέρα τα αγόρια. Καλό στο ψυχικό. Τι γίνεται? Τι ώρα θα γίνει? Τι ώρα θα γίνει η βράβευση? 8 θα αρχίσει όλο το κόνσεπτ. Θα αρθεί στην έκθεση, θα αρθεί. Λέω, ξέρω. Ψήνεσαι. Αρθεί το ψυχικό να μαζί, ρε φίλε, το φιλαράκι μας. Βέβαια. Θα έχουμε εκεί και μπουφέ, θα έχουμε βέβαια. Ο Κιμπόκο θα είναι ο άνθρωπος που θα περιφρουρεί τα. Πέρσι έδινε ένα σουβλάκι στον κόσμο, έτρωγε 3 αυτό στην κατεβασιά. Δεν έχω ρίξει ο γέλιο σαν. Ο Κιμπόκο, φίλε, θα φύγει από τη ζωή και δεν θα έχει πληρώσει σε ταβερνιάρι ούτε ένα νερό. Μορφή ακούστηκε. Έλα, γορμέλα. Και ο Καρχαρίας, ο άρχοντας της θάλασσας. Και αυτός έχει δύο. Και αυτός δύο. Εγώ είπα για ζωήφια όμως, το διευκρίνησε. Ναι, ναι. Έχει ο Καρχαρίας, έχει δύο βαρά, βέρτα κι αυτός. Ναι. Και το ένα χρησιμοποιεί μονάχα κι αυτός, Το άλλο τι το έχει, ρεζέρβα. Καβάντζα. Καβάντζα, άμα πάει λάσχο το ένα, βάλει το άλλο, Καλό αυτό. Και η Χελώνα κρύβει μεγάλο στο παντελόνι τη. Αλλά να Χελώνα, κοίτα να δεις τώρα τον Άρη. Ακούς, κατά τη στήση λέει μεγαλώνει 50% σε μήκους. Να έχει να μάθουμε. 75% σε πλάτος. Διάμετρο. Ναι. Και 10%. Δηλαδή γίνεται μισό μέσα το κορμί της. Μισή χελωνίτσα κρύβει μέσα της, Ναι, μισή χελωνίτσα μέσα. Έχεις δει χελώνες να κουτουπώνονται, έχεις δει χελωνίτσες? Ναι. Έχω. Κάπα, έχω ένα εκεί, τάγκαρ, τούγκαρ εκεί, χαμός γίνεται. Παράνα, βέρτα. Παράνα, να έχει χελώνες, εμείς θα κάνουμε. Μάλιστα, μουλες, για τον ΠΑΟΚ θα πεις τίποτα, γιατί ο άλλος... Θα πω. Για πες, άντε. Παιδιά, το 28 με το Φερέρα τώρα, ας το κόψουν λίγο. Ένα στο κουμπαράκι πες τώρα, ψάχνει να βρεις σενάρια τώρα. Βάζουν και στοιχήματα πότε θα φύγει ο Φερέρα. Ο Φερέρα δεν φεύγει εγώ, τέλος. Άσο να το ψηρίσω εγώ. Ο Φερέρα θα κάνει τον ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα, είπαμε. Τελείωσε. Σε ένα μήνα Κουλιανός θα λέει καλά κάναμε και το διώξαμε. Μπα, δύσκολα. Πλέον είμαι θειασότης. Όχι. Της υπομονής και να δώσουμε χρόνο στους προπονητές. Λουτσέσκου, ο μόνος που στήριζα εδώ πέρα και ούλιαζα. Αφήστε τον άνθρωπο, αφήστε τον άνθρωπο. Θα θυμάστε. Κάνατε τούμπα όλη στην πορεία, βέβαια. Ακριβώς. Μπράβο, τα θυμάσαι. Μπράβο, τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Ο Λουτσέσκου, εκεί που κοιμάται στη Ρουμανία. Δεν είναι Ρουμανία, είναι Εμιράτα τώρα. Το πατρικό του, να πούμε. Αραβία και μάτια. Στο ένα τείχο θα βάλει μια φωτογραφία του Τσαουσέσκου και την άλλη μια του Τσίπρα, να πούμε. Άντε, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Τα λέμε, επόμενος. Τα λέμε. Ο Λουτσέσκου. Και μια του Σαββίδη, τρεις. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Ατρόμητε. Έλα, Μανούλα μου. Ατρόμητε. Να είσαι εδώ που θα κρύβεις και εσύ τη Δευτέρα. Θα αρχίσουμε από Δευτέρα. Τα πονάνε. Το ρεπορτάζ, ξέρεις τι λέει. Ξέρεις τι λέει το ρεπορτάζ. Τρίβει τα χέρια του Σπανός. 1000 εισιτήρια λέει τσακαλώτος κουρλέτες. Αγοράσαν ήδη κάτω. Ναι. Τρίβει τα χέρια του Σπανός. Καλά που ήρθαν τα παιδιά λέει και κόβουν εισιτήρια. Πάλι καλά, γιατί 1000 δεν κόβουν οι. Πώς είναι αυτό που λέω. Πήγε κάτω ο Σκουρλέτης Τσακαλώτος, 1000 εισιτήρια, τρίβει τα χέρια του Σπανός, τον ΠΑΟΚ να έχουμε λέει κάθε Κυριακή, μα δεν θυμάσαι, λέει. Ναι. Να έρχεται ο ΠΑΟΚ κάτω, λέει, να περνάμε καλά.
τι να κάνουμε. Ναι, έτσι είναι, Νικολάκη μου. Και η ψαλίδα ξέρεις τι συνδυασμός είναι. Για πες. Τέλει Σταλόνε Γκουζγούνη. Είναι εις διπλό. Τέλει Σταλόνε Γκουζγούνη είναι η ψαλίδα. Διπλό τέτοιο είναι για κινηματογραφικό. Μπερτό, Κώστα. Είναι για κινηματογραφικό. Μπερτό η ψαλίδα. Το βάζεις στον Μπερτό, κόβεις τα εισιτήριά σου, περνάς μια χαρά. Φερέιρα, ήδη από τώρα. Έχετε ήδη από τώρα. Ναι. Ήδη από τώρα δώσει. Πόσο πάει κόστα η ταβέρνα, πόσο είναι, κανένα 60 θα βγει. 60, κάτω 70, στάρικο το λιγότερο. Κάτω σε... Με τα μπακάρια. Νίκο, ναι. Νίκο, δώσε από τώρα, ξεκίνα καμιά προκαταβολή, δώσε κανένα 30 ευρώ στον Κώστα, να τον δώσεις κανένα 60 ευρώ την άλλη εβδομάδα. Για την αγγελία θα μας πεις τίποτα του Άρη ψάχνει προπονητή στην Αγγλία. Γιατί μόνο με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι τελευταία. Και για την αγγελία του, του Άρη που βάλανε για προπονητή, μου έκανε. Και που ξέρει ότι ψάχνει. Κανένα πάω, κάμα το έκανε. Και ξέρει ότι ψάχνει προπονητή. Πάρα πολύ συνδεδόνε. Και έβαλε στι μετροαγγελίε. Έβαλε και σε εμά. Δεν σου είπα το πρωί. Αλλάζει το θέμα. Μπήκε και στο μετροσπορ. Μπήκε. Μπήκε η αγγελία. Μου έκανε. Εσύ στρούγκα είσαι. Φιλιά, αντρομητέ μου. Αντρομητέ μου. Δεμενάδε κάνετε πάλι. Πόσα γουστάρω, ρε φίλε. Κάθε αγωνιστή να αλλάζει όλη η ομάδα. Πώ τρελαίνουμε. Και να τρώτε το κουτούπομα και να ακούμε και πονά. Το έχεις καβάτζα, έτσι. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι, Τσούλα Λίνκ. Ο Τσούλα Λίνκ. Καλά είστε. Έλα ρε Τσούλα, έλα ρε Τσούλα Λίνκ. Σας ακούω συχνά όποτε μπορώ γιατί είμαι πολιτής. Ωραίος. Μπαίνω, βγαίνω στα μαγαζιά. Τι πουλάς. Αλλά σας ακούω. Τι πουλάς. Απορριπαντικά, απορριπαντικά, βιομηχανία απορριπαντικών. Αλλά έχω περάσει από πολλές και από άλλες εταιρείες. Πολιτής είσαι με τα μάξι και γυρίζει, ε. Ναι. Ρε, σε κάνω μια πρόταση. Εμά τα πουλάμε αυτά μέσω τηλεμάρκετινγκ, τα απορριπαντικά. Πουλιούνται και μέσω τηλεμάρκετινγκ. Τα πάντα. Τα πάντα. Εντάξει. Πάσα, ψάχνουν ένα καλό, ψάχνουν ένα καλό προϊόν. Ναι. Ναι. Για τηλεμάρκετινγκ. Ένα καλό όμως. Εντάξει, θα το συζητήσουμε και θα το δούμε αυτό. Εκτός τα έδρα, άμα θέλει. Τότε, είναι σαν και αυτά του Αρβανιτίδη τα απορριπαντικά. Όχι, όχι, όχι. Δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια που μιλήσατε για το Βόλι. Ξεκινάει σήμερα μια προσπάθεια η Εθνική Ελλάδος. Ο κόσμος δεν ξέρει, τουλάχιστον να καθίσουν στις τηλεοράσεις να το δουν. Πάλι καλά που είναι εδώ cool και τα λέει. Σ' αρέσει το Βόλι, φίλε. Μπράβο cool, μπράβο cool, γιατί έχουμε μια αξιόμαχη ομάδα. Και τα παιδιά χρειάζονται στήριξη. Είναι σε δύσκολο όμιλο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Ποιος είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας, φίλε? Αν δεν κάνω λάθος, ο Πανταλέον. Ο Πανταλέον είναι ένα Ο Ανδρεόπουλος. Ναι. Συγγνώμη, ο Ανδρεόπουλος. Ξέρει, λοιπόν, δεύτερον, μιλήσατε κάποτε πριν από λίγη ώρα για την επαρχία, για τις ποδοσφαιρικές ομάδες της επαρχίας. Και θίξατε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην εκπομπή σας. Πέθανε η επαρχία. Η ποδοσφαιρική επαρχία πέθανε. Και πέθανε γιατί μιλήσατε για ομάδες όπως η Παναχαϊκή, τα Γιάννενα, η Δόξα Δράμα, ο Παλτσαραϊκός και ένα σωρό άλλες ομάδες, η Καβάλα. Και λέγατε γιατί δεν άλλο... στο γήπεδο, γεμίζαν κάποτε τα γήπεδα, τώρα δεν γεμίζουν. Έτσι. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Τα γήπεδα γεμίζαν στην επαρχία γιατί υπήρχαν άτομα από τον νομό. Η Παναχαϊκή παραδείγματος χάρη είχε το Χαρδαλιά, είχε το Σπανοσωτηρόπουλο, είχε το Γεωργακόπουλο, είχε τον Ταλάκα, είχε το Ζήκο. Η Δόξα Δράμας είχε τον Γρηγόρη, τον Χαραλαμπίδη, είχε τον Δάφκο, είχε τον Στράτσαλ, είχε τον Καζδοβασίλη και μπορούμε να πούμε 50 ονόματα από την κάθε Μπανάσα, από την κάθε Γκατζιλάκη. Τον Μπανάσα, τον Γκατζιλάκη, τον Γκατζιλάκη. Σταύρου, ξέρεις τι έχει γίνει από τότε. Στράτσαλ. Ξέρεις τι έχει γίνει, Τσουλαλίνκ. Τσουλαλίνκ, ξέρεις τι έγινε. Η μαρμίτα μπήκε πολύ δυνατά στην ζωή των μεγάλων και λέει: όπα, δεν γίνεται, θα την πάρουμε μόνο εμείς η μαρμίτα. Και η επαρχία πλέον έχει ασθενήσει, έχει γίνει με ένα τίποτα εντελώς. Εμείς βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Γιατί κάθε Κυριακή ζούσε και ανέπνε όλος ο νομός να πάει να δει τον γιο του Κουλιανού, να δει τον Ανιψιό, να δει τον Φίλο. Και φεύγαν ομάδες από τα χωριά και μαζεύονταν στο γήπεδο και στο γήπεδο είχαμε 6, 7, 8, 10, 15 χιλιάδες. Τώρα αυτό πέθανε. Και αυτά τα παιδιά αργότερα είχαν πρώτα την ομάδα του τόπου τους και μετά την ομάδα που συμπαθούσαν. Είτε ήταν ο ΠΑΟΚ, είτε ήταν ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς αυτό άλλαξε, Τσουλαλίγκ μου, άλλαξε. Πέθανε αυτό. Κάτι το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό παντού, έτσι. Δηλαδή οι ομάδες του χωριού, της περιοχής, της Κωμόπουλης είναι όλη αυτή την ομάδα. Και ένα άλλο σημαντικό πράγμα, ένα άλλο έγκλημα και να κλείσω, γιατί περιμένουν και άλλοι, να κλείσω, που έγινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι που ο μεγαλύτερος όγκος των παιχνιδιών δεν γίνεται Κυριακή μεσημέρι. Ναι. Η Αγγλία κρατάει ακόμα ένα πυρήνα 7 αγώνων Σάββατο μεσημέρι. Απόγευμα, ναι. Έχει ένα, δύο, τρία μάτς.
Η Ιταλία το ίδιο. Εμείς γιατί το κάναμε αυτό? Ένα μάτι στις 5, ένα στις 7, ένα στις 10, ένα στις 15 και ένα στις 20. Δεν έχεις άδικο. Γιατί ας πούμε τώρα το Σάββατο 7 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ. 7 και 4 το Όφι, 9.30 ο Ολυμπιακός. Κυριακή 7 η Ξάνθη, 7 και 4 το ΙΑΕΚ, 7 και 4 το Πανιούνιος, 9.30 ο Άρης. Είναι λίγο να κάπως. Γίνεται, ναι. Να σε καλά Τσουλαλίνγκ, ωραία πράγματα. Πούλα κανένα αντιξάν, φύγε. Πούλα κανένα αντιξάν, ακριβώς. Ναι. Δεν μου λες, ρωτά ένας φίλος, θα μήπως δούμε πάλι φέτος το άγαλμα, λέει, στη Βραζιλία του Ισού να χτυπάει πάλι παλαμάκια, γιατί πέρσι λέγατε πάλι κάτι περίεργα, ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, θα κάνει χέρια. Οι γάβροι λέγανε. Έτσι λέγανε οι γάβροι. Ήτανε πολύ... Οι άτιτλοι δύο χρόνια λέγανε τέτοια. Ναι. Γιατί έχουν δύο χρόνια, δεν έχουν πάρει ούτε και πελάκι που λένε αυτοί. Τίποτα. Φέτος θα πάρουν. Νίτσκοκο. Φέτος ας πάρουν. Να, κύπελο, δεν πειράζει. Εκτός θα πέσω με την ΑΕΚ πάλι. Ναι. Πέσω με την ΑΕΚ και έχω τον Μάνταλο. Έτσι να κουβαλάει πάλι. Τι παλικάρι αυτός ο Μάνταλος, ρε φίλε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Μούρι, ασύλληπτη. Ναι, 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 ναι. Ναι, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Αντώνη από Δράμα. Έλα, Αντώνη. Για τη Δόξα θέλω να ρωτήσω, ρε παιδιά, μα υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ, γιατί διαβάζω τώρα χθες ότι ο μεγαλομέτοχος ο κύριος Μπύρος παρέδωσε τις μετοχές στο ερασιτέχνη και το απόγευμα με ανακοινώνουν 8 μεταγραφές εδώ στη Δράμα, ο ερασιτέχνης. Παρετήθηκε ο Μπύρος, πράγματι. Ναι. Παρετήθηκε ο Μπύρος. Και ένα παιχταρά τώρα εδώ πέρα που είναι πολυτέλεια για επιτεχνική, δηλαδή αυτά πώς γίνεται, ρε παιδιά. Αλλά παραμένει στη θέση του μέχρι να μεταβιβαστεί δωρεάν το πακέτο των μετοχών. Αυτό ισχύει. Έτσι έκανε και μια επιστολή από ό,τι βλέπω εδώ πέρα προς τους δοξέους, δραμηνούς και δραμηνές. Η κατάσταση ακόμα, ναι, μεν παρατήθηκε με εκτίμηση Γιάννης Μπύρος, είχα διαβάσει λίγο και την ανακοίνωση, αλλά ως εκεί τώρα, αν δεν βρεθεί η μεταβίβαση να πάρει κάποιες μετοχές, ποιος θα αναλάβει? Και τις μεταγραφές ποιος τις κάνει, ρε παιδιά, δηλαδή? Ναι, δεν ξέρω ποιο. Έχουν εκεί κανένα τεχνικό διευθυντή στη Δράμα? Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, τώρα με πέραν τον Ιωαννίδη, πώς ήρθε αυτός ο παίκτης στη Δράμα, χωρίς να είναι ο Μπύρος, δηλαδή? Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Ναι. Άλλη μια ποδοσφαιρούπολη Δράμα, έτσι. Ναι. Αμυγός ποδοσφαιρική πόλη, η οποία έχει εξαφανιστεί από το χάρτη. Έλα, ο Καώδη είναι εκεί τώρα. Καώδη και να είχαμε να λέγαμε. Φίλε, περιμένουμε το ρεπορτάζ. Δεν έχω κάτι νεότερο εκτός από αυτή την ανακοίνωση του Μπύρου και την παρέτησή του. Να σε καλά κι εσύ. Εγώ στη Δράμα που έκανα ένα σόου σε ένα μαγαζί. Τι έκανες? Το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Μου είπαν εκεί ότι τον κατακλέψαν, λέει, τον Μπύρο. Τον ψηρίσανε. Δεν τολμούσε να βγει στην πόλη της Δράμας και έπινε καφέ, λέει, στην Καβάλα, να πούμε. Γιατί εκεί δεν τον ξέραν, να τον ζητάνε δανεικά κτλ. Ναι. Του φάγαν πολλά λεφτά, τα οποία δεν πήγαν για τη Δόξα Δράμας. Μάλιστα. Εντάξει. Για πάμε να πάρουμε ακόμα ένα τελευταίο. Σαν να μου θυμίζει λίγο. Τι σου θυμίζει? Λίγο τον ΠΑΟΚ στο... Πού, στο μπάσκετ? Ναι, λίγο. Τι πράγμα είσαι. Καλημέρα, τελευταία, φίλε, για σήμερα. Έλα, φίλε. Έλα, Γκούλ. Έλα, Γουρμ, έλα. Τι κάνεις, καλά? Καλά, εδώ με το κουμπαράκι, παρεούλα. Γεια σου, ρε Κώστα, Κορδελιό. Εξωτικό Κορδελιό. Έχετε γήπεδα τέννις εκεί στο Κορδελιό? Γεμάτο. Όχι, ρε, τι εκεί πέρα τένις. Τένις κλαμπ δεν έχετε εκεί, Κορδελιού. Τένις κλαμπ Κορδελιό δεν έχετε? Ναι, ναι, ναι. Σχολές διαρρηκτών έχουν στο Κορδελιό. Τι θες να δηλητηρήσεις, το μάμα βάλουμε τένις. Αχ, φοβερά πράγματα. Έλα, ρίχτε. Κουλ. Ναι. Είπες κάτι ωραία, δηλαδή ποιοι θα λείπουν με το Ατρόμητο ΠΑΟΚ? Ποιος θα λείπει, ο Καντουρί? Ο Καντουρί και ο Αγκούστο. Δεν βαρέθηκε να το λες για τον Καντουρί? Τι να βαρεθώ, αφού σου λέω ότι λείπει. Η προετοιμασία είναι. Ναι. Κάθε χρόνο την προετοιμασία είναι και στο πρωτάθλημα λείπει. Ναι, τραυματίζεται ο Καντουρί. Άντε να τελειώνουμε, να πούμε, με αυτό το θέμα. Ναι. Τραυματίστηκε ο Καντουρί πάλι. Και τι οχτάρει ο Καντουρί, τη νέα θέση του Καντουρί μας τα πρίξανε. Τον έφαγε εδώ. Ένας είναι ο Καντουρί που παίρνει τζάμπα λεφτά και ένας παλιά ήταν ο Τσέκος που καθόταν στον πάγκο επί Βεζερτζή. Ποιος στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, Τσέχος. Ναι, ο Τσέκος, ο Τσέκος. Α, ο Τσέκος ο Αλιτάς. Έλα, ναι, ρε, ο Τσέκος όμως... 80 εκατομμύρια και δεν πήγαν στον πάγκο, έτσι είναι και ο Καντουρί. Και ο Τσέκος ο Αλίταρας. Ναι, αλλά ο Τσέκος ήταν χρήσιμος για τα συνθήματα. Ναι. Ναι. Κάτι άλλο τώρα. Το μπράγκο που γιατί το κρατήσαμε, Κουλ? Απόφαση του Ιβά Σαββίδη. Λέει να το δούμε ακόμα μία σεζόν. Δεν τον είδαμε. Θα φέρει άλλα 2-3 παλιά το Γενάρη και να το διώξει μετά. Τι να δεις, από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς, προσπαθούσε να μας πείσει ότι το ρόστερ είναι εντάξει. Κοίταξε, να ξέρεις, για μένα είναι μισές οι ευθύνες. Και η διοίκηση έχει ευθύνες. Παιδιά, τα λεφτά που ξόδεψε ο ΠΑΟΚ για τα χαφ του διαχρονικά είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Εμείς δεν έχουμε. Μόνο δεν που έχεις, δηλαδή, μόνο που έχεις. Η αδυναμία, εγώ είμαι κατακριτέος. Τους κατακρίνεις, ναι. Ναι. Γιατί, ενώ γνώριζαν από πέρσι το πρόβλημα στα χαφ, δεν το έλυσαν. Λέει. Ξοδέψαν ένα κάρο λεφτά και έχουν χειρότερα χαφ από πέρσι. Δηλαδή,
Μόνο για αυτό το κομμάτι, ας τον αριστερό τον ναι, ο σχηματισμός, το δηλαδή, φω, ναι. Ο σχεδιασμός δεν ήταν καλός στο κομμάτι στο που κομμάτι πονούσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί πονούσε παράδειγμα, διαχρονικά. Όχι, όχι, δεν μας λες γιατί κλείνουμε. Κλείνουμε, αδερφούλη. Αύριο είμαστε 10 και 1 στο Κορδελιό, λέγει σχολή ψιριζοσφαίρησης. Έτσι, όχι πετοσφαίρησης και αντισφαίρησης. Ψιριζοσφαίρηση, Κωνσταντίνε, Κορδελιό. Λοιπόν, κατεβάζουμε ιστορία, κατεβάζουμε ιστορία, κλείνουμε, αλλά ανανεώνουμε ραντεβουδάκι με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι μαζί το απόγευμα από την ΔΕΘ, εκεί όπου αργότερα θα έχουμε και την παρουσίαση του προγράμματος. Θα έχουμε και την εκδήλωση. Βέβαια να σας πω ότι λίγο πριν φύγουμε και αποχωρήσουμε και να αφήσουμε λίγο τα αθλητικά να περάσουμε στα μουσικά, ότι από αύριο 13 Σεπτέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο έρχεται ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Οι συστάσεις είναι περιττές για τον Θεοφάνους, Ρέμος, Θοδωρίδου, Βέρτης, Άντζελα Δημητρίου. Τρομερές επιτυχίες. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα για 5 παραστάσεις. Όσοι θέλετε εισιτήρια θα τα βρείτε στο καζίνο, στα public και στο ticketservice.gr. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα με Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Ακολουθούν δύο πολύ ωραίοι τύποι. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάκος, Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12. Εκεί ενημέρωση στη Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό πρωινό να έχουμε.